Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά σε όλους και όσους γιορτάζατε. Πιστεύω να περάσατε καλά αυτές τις μέρες. Η συζήτηση που ξεκινήσαμε εδώ ήταν για ένα κιούπ που πέσει στο κεφάλι μιας κυρίας στην Κέρκυρα. Αυτή η μανία με τα κιούπια είναι λιγάκι... Μπότιδες. Πώς τα λες? Μπότις. Μπότις, μάλιστα. Yeah. Εντάξει, είναι λίγο καρναβαλικό και στην Πάτρα έχουμε το καρναβάλι. Πολύ ωραίο είναι. Τι ωραία. Όλα τα πασχαλινά έθιμα είναι πάρα πολύ ωραία. Mm. Και έρχονται από πάρα πολύ παλιά. Είναι η ενσωμάτωση από τον χριστιανισμό όλων των παγανιστικών. Συμφωνείς, φαντάζομαι κι εσύ. Απολύτως. Απολύτως. Τέτοιοι είσαστε. Θα κάνουμε μια τέτοια συζήτηση. Όχι, παγανιστές είσαι κι εσύ και ο άλλος. Είναι γνωστό αυτό. Και η ενσωμάτωση, είπε ο άνθρωπος, και έχει δίκιο. Ρε παιδιά, τώρα αυτά είναι ψιλοβάρβαρα τώρα. Δεν έχουν καμία σχέση με τη θρησκεία όλο αυτό τώρα. Έχει καμία σχέση. Αγγίζουν τα δικά μας, εννοώ τα αρχαιολινικά ανθεστήρια. Η ιστορία με τον Άδωνη. Όχι Γιουργιάδη. Όχι το σφαίρο. Τέλος πάντων. Πάντως, αν δεν υπήρχαν αυτά, κύριε Χατζή. Παρακαλώ, μπαμπά. Δεν θα επικρατούσε ο χριστιανισμός μέσα στο ρωμαϊκό σφαγείο. Αυτά ήταν που έκαναν τον χριστιανισμό να επικρατήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα ποιος θα επικρατήσει στις εκλογές. Γιατί έχουμε ευρωεκλογές και μπροστά μας. Ο καθένας θα κάνει το σταυρό του πάντως. Αυτό είναι σίγουρο. Ποιος? Ο καθένας, λέω, κάνει το σταυρό του. Όχι όλοι. Γιατί? Άντε, άλλοι δεν πιστεύουν ότι με το σταυρό μπορεί να κάνει κάτι. Οι πολιτικοί αρχηγοί, οι περισσότεροι νομίζω ναι. Τώρα, Ιωάννα Γκελεστάθη από τη Νέα Δημοκρατία. Καλώς την, καλώς ήρθατε. Ο παλιός φίλος και συνάδελφος και ευρωβουλευτής, ο Κώστας Αρβανίτης από το ΣΥΡΙΖΑ. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, να είσαι καλά, Κώστα. Ο κύριος Νίκος Μίλης από το ΠΑΣΟΚ. Χρόνια πολλά με υγεία. Είναι μέρος πολιτικής γραμματείας, πώς το λέτε. Χρόνια πολλά με υγεία. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά με υγεία και ο μελλοντικός γραμματέας του κόμματος. Να μην αρχίσουμε να ρίχνουμε κιούπια τώρα μεταξύ μας. Όχι, τι. Κάντε ό,τι θέλετε. Εγώ ελεύθερα τα αφήνω αυτά. Ο φίλος μου και συνάδελφος ο Μπάμπης Παπαδημητρίου από το Liberal και το Talk Radio 989. Και ο Γιάννης Τριάντης από το. News 247. Σωστά. Ωραία. Θα τα λέμε σωστά τα μέσα ενημέρωση. Κάνει μια εξαιρετική εκπομπή. Και το Credio. Το Credio κάθε Κυριακή. Ναι. Λίγες που ακούγονται. Σαββατοκύριακο. Ναι, κάνει μια εξαιρετική γιατί εκπομπή. Γιατί εσύ, ας πούμε, είναι δύσκολο να σε ακούσει κάτι. Ναι, όχι. Εντάξει. Γιατί να με ακούσει, ακούει εσένα. Ακριβώς. Δεν χρειάζεται να ακούει κανέναν άλλον. Εκεί τελειώνει η ιστορία. Στα, το κέντρο, καταλάβετε. Λοιπόν, θέλω να δούμε ένα βίντεο και να ξεκινήσουμε από αυτό γιατί. Έχω πραγματικά αυτές τις μέρες έτσι παρακολουθούσα και την επικαιρότητα και τα λοιπά και τους πολιτικούς αρχηγούς που πηγαίνανε, που έρχοντουσαν, που κάνανε δηλώσεις, λέγανε διάφορα. Δεν έχω καταλάβει τι θέλουν από τις ευρωεκλογές οι πολιτικοί αρχηγοί, γενικά τα κόμματα. Θα τα συζητήσουμε αυτά στην πορεία. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο και ο λόγος μετά είναι σε εσάς, κύριε Αρβανίτη. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, όχι, μην το λέτε. Τιμή μου. Ποτέ μιλέτε τιμή σε πολιτικό. Εντάξει, ποτέ. Τιμή στους πολιτικούς. Καλώς ήρθες στο πλανήτη μας. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να είστε πάντα πατριώτης. Στην πράξη. Στην πράξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Λόγια έχουμε γιορτάσει. Πατριωτοκάπηλοι υπάρχουν πάρα πολύ. Γεράσαμε και έχουμε γιορτάσει. Πατριώτες πάντα. Έτσι. Και οι άλλοι που το παίζουν πατριώτες και θρησκευόμενοι συγκαλύπτουν εγκλήματα. Εντάξει, εγκλήματα. Κυριολεκτικά εγκλήματα. Πάνε και φυλάνε τα χέρια μέσα στο Πάσχα, αλλά ψηφίζουν και συγκαλύπτουν υπουργούς. Σκοτώνουν παιδιά. Μια δήλωση, κύριε Ρωανίτη, που έκανε εντύπωση γενικότερα, αλλά και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί υπήρξαν στελέχοι του κόμματός σας που κρατήσαν αποστάσεις από αυτή τη δήλωση. Οι υπουργοί που σκοτώνουν παιδιά, γιατί θυμάμαι ότι για την ίδια ακριβώς, στην ίδια ακριβώς περίπτωση ήταν και ο κύριος Κουρουμπλής, ο οποίος απεμακρύνθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ από τον κύριο Τσίπρα μετά από μια τέτοια δήλωση. Να ακούσω το σχόλιο σας. Τι να σχολιάσω? Τι θέλετε, τι να σας πω? Στο αν υπάρχουν εγκληματικές πολιτικές. Άλλο, δεν είπα αυτό. Στο αν υπάρχουν. Όχι, όχι, όχι. Εγκληματικές ευθύνες. Δεν θα. Λέτε άλλο. Λέτε, ξέρω εγώ τι λέω. Ξέρω, και εγώ ξέρω, αλλά. Τι λέτε τώρα. Αλλά λέτε άλλο. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν εγκληματικές ευθύνες πολιτικές. Είπε ότι οι υπουργοί που σκοτώνουν τα παιδιά. Ήταν πολύ συγκεκριμένος ο αρχηγός του κόμματός σας. Και σας θύμισα αυτό που είχε πει ο κύριος, ακριβώς το ίδιο είχε πει, ο οποίος μάλιστα πρόλαβε ο κύριος Κουρουμπλής να πει μπράβο, και εγώ συμφωνώ, λέει, και προσυπογράφω, γιατί γι' αυτό είχε φύγει. Είχε τα προηγούμενα. Είχε τα προηγούμενα. Άξι, τώρα, εγώ. Θα το λέγατε αυτό, είμαι αυτό θέλω. Είμαι επιφυλακτικός σε αυτές. Εγώ μιλάω για πολιτικές. Άλλο, εντάξει, αυτό, εντάξει.
Υπάρχουν συγκεκριμένα τευτέρια τα οποία μπορούν να αποδείξουν το λόγο του αληθές. Εντάξει. Και εδώ νομίζω πρέπει να γίνεται και πολιτική. Όμως το αρχικό σας σχόλιο που το είπατε, όχι εμέσως πλήρως σαφώς, σαφέστατα, νομίζω ότι στον ένα μήνα έχουμε ακριβώς. Οχτώ μήνα σήμερα. Ένα μήνα. Νομίζω αξίζει τον κόπο να ανοίξουμε τα θέματα των ευρωεκλογών, γιατί τα εθνικά θέματα είναι ευρωπαϊκά θέματα. Από την κοινή αγροτική πολιτική, σωστά, από το κράτος δικαίου, ναι, από το προσφυγικό, από το μισθό, από τη στέγη. Ίδιο νόμισμα, διαφορετικό στο όχι, μέλλον. Δεν έχετε άδικο και καλά κάτι και το λέτε. Και αλλά εγώ δεν βλέπω, ας πούμε, εγώ αυτή τη στιγμή στην περιοδία που έκανε ο αρχηγός σας. Εγώ δεν είδα και τον κύριο Μητσοτάκη. Όχι, έτσι, θα πάω στην Νέα Δημοκρατία. Ναι, θα πάω. Ακούστε τι είπε ο κ. Μητσοτάκη. Στο Πασόκ θα πάω. Το οποίο θεωρώ ότι είναι και αντιευρωπαϊκή άποψη. Ότι κρίνεται, πώς το είπε, η σταθερότητα της χώρας. Από τις ευρωεκλογές δεν κρίνεται καμία σταθερότητα της χώρας. Ναι. Κρίνεται βεβαίως σημαντικά η σταθερότητα της Ευρώπης, τι Ευρωκοινοβούλιο θα έχουμε, θα ψηφίζει αυτό το Ευρωκοινοβούλιο. Ναι, σωστό είναι. Έτσι. Ναι. Η πορεία του Ευρωκοινοβουλίου και το καθεξής. Νομίζω ότι καλό θα είναι γενικά το λέω, οι ηγεσίες να βοηθήσουν ώστε να ανοίξει η κουβέντα για τις ευρωεκλογές και τη σημασία τους. Δεν είναι εθνική δημοσκόπηση. Όχι. Είναι πολύ σημαντικές. Ναι. Και σε αυτό θα κάνω ότι περνάει από το. Ναι, έχουμε ξαναμιλήσει εδώ και έχουμε σας έχω, μου έχετε παραχωρήσει και άλλη φορά συνέντευξη και μιλήσαμε κατά κάποιον τρόπο για ζητήματα κεντρικά που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι βλέπουν αυτή τη στιγμή στις περιοδίες των πολιτικών αρχηγών. Δεν ξέρω κάποιον εγώ, ξέρετε. Δεν μπαίνω στον πειρασμό να πω αυτός είναι, το κάνει καλά, αυτός το λέει καλά. Όχι. Αλλά δεν βλέπω, ρε παιδί μου, ας πούμε. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Χατζή, ένα τελευταίο σχόλιο. Να σου πω τι είδα εγώ που κυρνάω. Δεν βλέπω, εντάξει τώρα. Ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό σε σχέση με προηγούμενες εκλογές, ενώ του Ιουνίου και του Μαΐου, είναι ότι ως ένα βαθμό φεύγει η οργή και αναζητάται η ελπίδα. Η προοπτική δηλαδή. Mm-hmm. Αυτό ας το δουν οι πολιτικές ηγεσίες και οι υποψήφοι για να δώσουν και τη χρησιμότητα. Αλλιώς θα έχουμε μεγάλο θέμα. Η αποχή θα καθορίσει πάλι τις εκλογές. Έχετε 41% ήταν λόγω της αποχής. Έχετε δίκιο σε αυτό. Πάντως ο Μητσοτάκης, για να είμαστε δίκαιοι, είπε αυτό που είπε τώρα ο Κώστας για σταθερότητα, αλλά είπε ότι οι επιλογές των Ελλήνων που θα είναι και θα επηρεάσουν το ευρωπαϊκό γίγνεσθε σε ό,τι αφορά και τη ζωή μας στην υπόλοιπη. Δεν μίλησε μόνο για τη σταθερότητα. Πάντως δεν έχει θέμα σταθερότητας. Ναι. Νομίζω ότι είναι λάθος αυτό. Για έναν Ευρωπαίο πολιτικό πρωθυπουργό, ο οποίος θέλει να παίξει ρόλο σε αυτό. Συμφωνώ σε αυτό. Γιατί ο πρωθυπουργός, Γιάννη, δίνει το στίγμα το πώς πρέπει να πάνε οι εκλογές. Αυτό. Εγώ έχω μια παρατήρηση, αν μου επιτρέπετε, με την έννοια ότι πρώτο στο λίθο τον έριξε ο Κασελάκης όταν είπε ότι την επομένη αυτών των εκλογών πρέπει να πάμε σε βουλευτικές ξανά. Άρα αυτός έκανε την πάσα στο Μητσοτάκη να πει ότι αν έχουμε τέτοια κατάσταση μετά την 9η Ιουνίου, ενδεχομένως θα υπάρξει μια αναταραχή, η οποία είναι βλαβερή έτσι αλλιώς. Αλλά ο Μητσοτάκης σήμερα ήταν τελώς καθαρός. Μίλησε συνέχεια. Τρία χρόνια έχουμε μπροστά, έχω μια τριετία, βλέπουμε και αργότερα. Εντάξει, κοίταξε, εγώ επειδή σήμερα έκανα ένα ρεπορτάζ σχετικά με το... με το, την επόμενη των εκλογών, εγώ βλέπω και εδώ θέλω να σας ρωτήσω όλους, βλέπω στο εσωτερικό των κομμάτων, ας πούμε, να υπάρχουν διεργασίες. Και αυτές θα εξαρτηθούν από το αποτέλεσμα που θα έχει το κάθε κόμμα σε αυτές τις εκλογές. Κύριε Μίλη, για παράδειγμα, ο πολιτικός, ο ηγέτης του κόμματός σας, είπε ότι αν δεν έρθω δεύτερος θα είναι μια πολιτική ήττα. Το ρωτώ κάθε φορά αυτό, αλλά απάντηση δεν μου και σας έχω ξαναρωτήσει και δεν μου δίνετε απάντηση. Όταν λέει, όταν θα έρθει τρίτος δηλαδή, θα έχει ιτηθεί πολιτικά και ο ίδιος. Που σημαίνει ότι δρομολογούνται εξελίξεις στο κόμμα σας, αν πάρει ένα μικρό ποσοστό, εξελίξεις τέτοιες που βεβαίως θα ανοίξει και το θέμα και η συζήτηση για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Όταν λέει, τούμε πολιτικά, θα ιτηθώ πολιτικά, πού θα σταθεί. Πάνω σε τι θα σταθεί. Δεν ξέρω αυτό. Να απαντήσω σε αυτό ή στο... Σε αυτό απαντήστε, ναι, σε αυτό απαντήστε, άμα θέλετε. Καταρχήν, γίνεται μια σύγκριση η οποία είναι αδόκιμη πολλές φορές. Η Νέα Δημοκρατία συγκρίνει τα ποσοστά της με τις προηγούμενες ευρωεκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν κάνω λάθος, ξεκίνησε. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε λέγοντας ότι κάποια στιγμή είπε ότι θέλει να είναι πρώτος, κάποια στιγμή είπε ότι το όριό του είναι οι προηγούμενες ευρωεκλογές, κάποια στιγμή είπε το 17, κάποια στιγμή είπε ότι αφού είμαστε πάνω από 10 καλά είμαστε. Γιατί είχαν 23%. Θέλω να πω, εμείς 25, που βάζουμε. 22,8. Πάμε λοιπόν στο που βάζουμε εμείς τον πύχη.
Και δημοσκοπικά, κύριε Χατζή. Όχι, δεν λέω για τον πύχη. Λέω ότι Πάσο... είπε ότι αν θα έρθουμε τρίτη. Θα σας απαντήσω σε αυτό. Θα σας απαντήσω. Έχουμε το Πασόκ πολιτικά, και, και δημοσκοπικά το Πασόκ, ακόμα και σε αυτές τις δημοσκοπήσεις, το Πασόκ είναι πιο πάνω σε ποσοστό ακόμη και από τις εθνικές εκλογές. Το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις. Πρώτον. Δεύτερον. Σωστό είναι αυτό. Τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 3-4 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Σωστό είναι αυτό. Οι δημοσκοπήσεις κατέγραφαν το Πασόκ πάντοτε πιο πτωτικά σε σχέση με το αποτέλεσμα που έπαιρνε. Και αυτό είναι δεδομένο. Δεν αμφισβητείται αυτό το πράγμα. Εδώ τώρα μιλάμε με στοιχεία, με νούμερα, δεν μιλάμε πολιτικά. Τρίτο στοιχείο. Το Πασόκ δεν έχει βάλει ως αυτό σκοπό του και ο ηγέτης του, όπως λέτε, ο πρόεδρός μας. Δεν είναι ένας φετιχισμός η δεύτερη θέση υπό την έννοια ότι είναι μια κομματική. Αυτή τη δήλωση αυτό την έκανε. Ναι, μισό λεπτό. Θα σας απαντήσω. Όχι, είναι στοίχημα. Είπε, ναι, Χατζή, είναι στοίχημα για τους προοδευτικούς πολίτες της χώρας και για τους ανθρώπους οι οποίοι πρόσκυνται σε αυτόν τον μεγάλο κεντροαριστερό χώρο το Πασόκ να είναι όσο το δυνατόν πιο ψηλά. Άρα λοιπόν είναι ένα προσωπικό στοίχημα και για τον πρόεδρό μας. Δηλαδή ένα λεπτό γιατί. Αλλά θέλω να λάβετε υπόψη σας και τα δύο προηγούμενα δεδομένα. Ναι, αλλά δεν το απαντήσατε. Σας απαντώ. Δεν είναι φετιχισμός η δεύτερη θέση. Αυτό το είπε. Δεν το είναι, λέω. Είναι στόχος τον οποίο θέλουμε να υπηρετήσουμε με την κοινωνία. Δεν είναι μια κομματική άσκηση, κύριε Χατζή. Συμφωνώ. Μου είχατε πει παλιότερα ότι αν δεν μιλήσετε με όραμα και αν δεν εμπνεύσετε τον κόσμο, δεν έχει κανένα νόημα να κάνετε ασκήσεις επί χάρτη. Έχω λάθος αυτό. Όχι, έχετε δίκιο. Άρα λοιπόν, τι λέω εγώ. Δεν είναι κομματικός φετιχισμός η δεύτερη θέση. Όχι, το λέγε ο άνθρωπος. Α, το λέγε. Να μην πει ότι είναι ήττα. Κοιτάξτε να δείτε. Ήττα θα είναι. Εδώ πέρα αυτή τη στιγμή. Η ήττα για το Πασόκ, αν έρθει τρίτο. Θα είναι, κύριε Χατζή. Θα είναι πολιτική ήττα για το Πασόκ. Αυτή τη στιγμή φιλοδοξεί να είναι δεύτερο. Το λέμε ξεκάθαρα. Φιλοδοξεί να είναι δεύτερο. Όλες οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν πιο ψηλά και από τις προηγούμενες εθνικές εκλογές. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Δεν διαφωνούμε. Και επίσης, κύριε Χατζή, όλες οι δημοσκοπήσεις δείχναν το Πασόκ πάντοτε πιο χαμηλά από αυτά που έπαιρνε. Εγώ δεν λέω τι λέγανε με το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν λέω. Τον βάζανε στο 30 και τελικά πήρε 17. Εντάξει. Αυτό. Ο καθένας θα κρίνει το κόμμα του εδώ πέρα. Εντάξει. Και τι λέω λοιπόν. Η κατακλείδα μου ποια είναι. Δεν είναι κομματικός. Δεν είχε βάλει πάντως. Δεν έχω αυτή την εταιρεία. Δύο μέρες πριν τις εθνικές εκλογές, κύριε Αρβανίτη, 30% δίνα στο ΣΥΡΙΖΑ και πήγατε 17. Εντάξει, δεν το λες ότι έπεσε και μέσα. Ναι. Και να πω και κάτι. Επειδή ανοίγουμε αυτή την. Όχι, μα δεν το λέω αυτό. Σας θυμίζω για την εταιρεία. Όταν προεκλογικά είχε εμπεδωθεί σε ένα κλίμα σε όλα τα δημοσιογραφικά πάνελ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 30 ή στο 26 ή στο 27, αντιλαμβάνεστε ότι η ερώτηση που θα έκανε ενδεχομένως τότε ο κ. Χατζής προς εκπροσώπους του Πασόκ θα ήταν ότι εντάξει ρε παλικάριά, καλά τα λέτε, αλλά για πείτε μας με ποιον θα πάτε. Ήταν και εντελώς διαφορετικό και το όλο κλίμα και ο δημόσιος διάλογος που αναπτύσσονταν. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα θέμα. Πριν και μετά τις εκλογές, πριν και μετά τις δημοσκοπήσεις. Όχι, μισό λεπτό, μην αδικήσουμε. Δεν το έβαλα εγώ. Μπήκε εδώ στο τραπέζι αυτή η κουβέντα. Ναι, να μην αδικήσουμε την κυρία Κελεστάθη. Εάν η Νέα Δημοκρατία. Γιατί βλέπω και τις δημοσκοπήσεις ότι ζορίζεται η Νέα Δημοκρατία να πιάσει και το ποσοστό των προηγούμενων ευρωεκλογών. Κάποιοι βέβαια ονειρεύονται μεγαλύτερα νούμερα. Εντάξει, τα όνειρα δεν κοστίζουν τίποτα, μπορεί να τα κάνει ο καθένας. Αλλά εάν έχει δύο μπροστά, τι θα σημαίνει αυτό για το κόμμα σας, εάν έχει δύο μπροστά το αποτέλεσμα. Είναι 29 και μισό, σας λέω εγώ. Καλά, δεν το πιστεύω αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι το μείζον είναι το πώς θα διαμορφωθεί συνολικά το σκηνικό. Αν στην φανταστική περίπτωση έχει δύο μπροστά και είναι 29 και... Εγώ βάλα και μισό. Σας χαρίζω και μισό. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι 19, δεν έχουμε καμία τρομερή ανατροπή του σκηνικού, άρα οι συσχετισμοί δεν θα έχουν κάποια δραματική αλλαγή. Θεωρώ επομένως ότι το μείζον είναι το πώς θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί και το κατά πόσο θα αλλάξουν το κόμμα σας, με συγχωρείτε, το έναυσμα να κάνει αλλαγές και να προσεγγίσει περισσότερο την κοινωνία εκεί που πονάει. Παραδείγματος χάρη στην ακρίβεια, παραδείγματος χάρη στην ασφάλεια του πολίτη, στο εθνικό σύστημα υγείας. Είναι κεντρικά ζητήματα. Αυτά που βλέπετε και στις δημοσκοπήσεις είναι πολύ ψηλά. Στο ενδιαφέρον και το ενδιαφέρον στην ανησυχία εννοώ του κόσμου. Αυτά έχετε απόλυτο δίκιο ότι είναι τα πρώτα τα οποία απασχολούν και το βλέπουμε και σε όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων. Πλην όμως, ο λόγος για τον οποίο εν τέλει δεν ανατρέπονται οι ισορροπίες οι πολιτικές είναι ακριβώς επειδή σε αυτά, με τις όποιες δυσκολίες, με τις όποιες καθυστερήσεις, με τα όποια λάθη,
Πάντως ανταποκρίνεται η κυβέρνηση. Δηλαδή οι πολίτες προφανώς δεν είναι πανευτυχείς που ζουν σε αυτήν την κατάσταση της ακρίβειας. Παρά τα αυτά, αναγνωρίζουν στην κυβέρνηση ότι σκύβει πάνω από το πρόβλημα και ότι επεξεργάζεται λύσεις οι οποίες φέρνουν ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα. Προφανώς οι πολίτες δεν είναι πανευτυχείς που η εγκληματικότητα παρουσιάζει μία έξαρση, αλλά... Ήταν χαρτί σας, αλλά... το 19. Ήτανε και εγώ, για να σας είμαι και απολύτως ειλικρινής, θα παραδεχθώ ότι δεν είμαστε ακόμα εκεί που θέλουμε να φτάσουμε και είχαμε βάλει τον πύχη πολύ ψηλά, δεν τον έχουμε ακόμα περάσει από πάνω. Είμαστε χειρότερα από το 19. Χειρότερα από το 19 δεν θα μπορούσαμε να είμαστε, γιατί στο 19 πιάσαμε απόλυτο πάτο. Αλλά εν πάση περιπτώσει... Δεν λένε τα στοιχεία αυτά, κυρία Γκελιστάφη. Σας το λέω με αλλά ειλικρίνεια. Εν πάση περιπτώσει, ο λόγος για τον οποίο δεν βλέπουμε τρομερές ανατροπές στις δημοσκοπήσεις είναι ακριβώς επειδή και στα προβλήματα της ασφάλειας βλέπουμε ότι η κυβέρνηση φέρνει αποτελέσματα με τα μέτρα που παίρνει. Στο σύστημα της υγείας βλέπουμε ότι η κυβέρνηση... Όχι, στο σύστημα της υγείας και επειδή εγώ το έγραψα και σήμερα... Και οι πολίτες το αναγνωρίζουν. Δεν είναι ευτυχείς με την κατάσταση. Στο εθνικό σύστημα υγείας περιμένετε... Εντάξει, το κατάλαβα. Και επίσης ξέρετε και τι άλλο βλέπουν σε όλα τα θέματα. Δεν θέλω επίσης... Ότι δεν υπάρχει και αντιπρόταση. Καλά. Θα το βλέπουμε δούμε ότι από την άλλη πλευρά στο θέμα της υγείας και βάζω αυτό το θέμα στο τραπέζι τώρα, στο θέμα της υγείας, δεν είναι θέμα υπουργού. Είναι θέμα πολιτικής που θέλει να χαράξει η κυβέρνηση. Και απευθύνομαι και σε εσάς, αλλά και στους δύο συναδέλφους μου. Ποια πολιτική θέλει για το Εθνικό Σύστημα Υγείας η κυβέρνηση? 17 υπουργούς να αλλάξει και 45 υφυπουργούς να αλλάξει, αν δεν υπάρχει μια κεντρική πολιτική, δηλαδή πόσα λεφτά θα διατεθούν, τι θα γίνει, πού θα πάει το ΕΣΥ, θα πάμε σε περαιτέρω ιδιωτικοποίηση, προσέχω τις λέξεις μου. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα κεντρικό ζήτημα αυτή την ώρα. Δεν είναι δηλαδή, όχι, δεν είναι δηλαδή ο Άδωνης Γεωργιάδης ή ο Μπάμπης ή ο Αλφαβήτα. Είναι θέμα κυβέρνησης. Έτσι δεν είναι? Είναι θέμα κυβέρνησης. Όλοι όσοι ξέρουν καλύτερα από εμάς τη λειτουργία και τα προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, λένε ότι πρέπει να ξαναφτιαχτεί από την αρχή. Βέβαια. Εδώ και χρόνια λένε ότι. Αλλά να φτιαχτεί και να το διαλύσεις. Ναι. Να το ιδιωτικοποιήσεις, να το τελειώσεις. Όχι, να φτιαχτεί, λέμε εμείς. Εμείς λέμε να φτιαχτεί. Εμείς λέμε... Λένε όλοι ότι πρέπει να ξαναδούμε όλο το σύστημα αμοιβών. Και υπάρχουν γνώμες. Αλλά δυστυχώς στο δημόσιο διάλογο, με το που πάει κάποιος να πει μια γνώμη, που δεν είναι απλό θέμα, δεν μπορεί να πει εύκολα μια γνώμη, πρέπει να γίνει συζήτηση. Τον πιάνουμε και το χτυπάμε κάτω σαν χταπόδι. Γιατί, για παράδειγμα, το να πληρωθούν καλύτερα οι γιατροί δεν είναι το να πληρωθούν όλοι το ίδιο. Είναι το να υπάρχει μετρήσιμο το αποτέλεσμα. Ποιο χτυπήκε κάτω σαν χταπόδι? Μετρήσιμο το αποτέλεσμα τη δουλειά του καθενό. Δεν είναι το θέμα να φτιάξει μια καινούρια στρατιά υψηλά πληρωμένων δημοσίων υπαλλήλων. Δεν πάμε σε αυτό, δεν διαφωνεί. Φέρνει αποτέλεσμα. Και εδώ φαίνεται όμω, όσο καθυστερούμε, τόσο η υγεία στο κομμάτι το ιδιωτικό έχει απογειωθεί. Έχει απογειωθεί. Δηλαδή, πάρα πολλοί κόσμος πηγαίνει, ξοδεύεται για να μπορέσει να πάει, έχουν ακριβήνει τα ιδιωτικά ασφάλιστρα τρομακτικά. Τι θέλετε, δηλαδή. Και αυτός που δεν έχει. Θα υπερασπιστεί την κυβέρνηση. Και αυτός που δεν έχει. Όχι, η κυρία. Μπάμπη. Μα αυτός που εδώ έχει, πάει στο διάλογο. Αυτός που δεν έχει. Κώστα, μόνο καλή ψυχή. Εσύ ζεις περισσότερο από εμάς έξω. Ξέρεις ότι όλα τα μεγάλα κράτη αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα με κάποιο τρόπο διαφορετικό. Δηλαδή, το National Health System στη Μεγάλη Βρετανία είναι σε κατάρρευση. Είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς είπατε? Είναι εκτός Ευρωπαϊκής. Να πάμε σε ένα εντός. Με στο Βέλγιο. Προχτές βγήκανε, δεν μέχρι προχτές μέσα. Καλά, ναι, αλλά. Και ήταν πάντοτε ο οδηγός μας. Ήταν ο οδηγός μας το Βρετανικό. Οδηγός στη Νέα Δημοκρατία και το Θατσερικό. Όχι σε εμάς, δεν ήταν οδηγός. Θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι ήταν οδηγός και για το γεννηματά το Βρετανικό Σύστημα Υγείας. Άλλο τώρα εσύ δεν έχει σχέση με το γεννηματά, βέβαια. Και δεν όχι, εγώ είμαι στην αριστερά. Αλλά θέλω να σου πω κάτι όμως. Να σου πω κάτι. Τώρα μην τρολάρουμε. Θα σου πω κάτι πολύ σημαντικό. Υπάρχει ένα θέμα που είναι το αναφέρετο δικαίωμα πρόσβασης σε ορισμένα πράγματα. Σε μια δημοκρατία δυτικού τύπου. Όχι, όχι. Στην ποιότητα, όχι απλώς πρόσβαση. Πρόσβαση και στην ποιότητα, βεβαίως. Ποιότητα είναι των υπηρεσιών. Ένα από αυτό είναι το νερό, είναι η παιδεία, είναι η υγεία. Σήμερα, από τις κινήσεις που κάνει η ελληνική κυβέρνηση, που έχει και πρωθυπουργό, γιατί έχει την κυρία ευθύνη, θεωρείς εσύ ότι βοηθάει η πολιτεία να έχει ίση πρόσβαση με δικαιώματα σε καλής ποιότητας υγεία? Πρώτα απ' όλα. Ένα. Και ένα δεύτερο θέλω. Επειδή έχει σχολιάσει. Όχι, όχι. Ένα, γιατί είμαι και. Κάτσε. Μια ηλικία, τα ξεχνώ. Όχι, όχι. Το άλλο θα θέλω να το σχολιάσω όμως, γιατί έχει άποψη για τα οικονομικά.
Υπάρχει μια αντίληψη σήμερα πολύ έντονη, εδώ και πολλά χρόνια, που δεν αφορά μόνο στη Νέα Δημοκρατία. Κόστος οφέλους. Δηλαδή, τι το θέλω το νοσοκομείο στην Γαστονία. Όλα τα δημόσια. Δεν το κάνω στην Κοζάνη. Αυτό φεύγει το νοσοκομείο. Άκουσε με, Μπάμπη. Το λέω με. Αυτό κατάλαβα. Δε. Φεύγει το νοσοκομείο, φεύγει το πρωτοδικείο, φεύγει το σχολείο. Χάνει την πατρίδα. Ω, διαφωνώ. Εντάξει. Οριζόντια και κάθετα. Ειδικά γι' αυτό. Πήγαινε στην Αμαλιάδα να σου πούν την άποψή τους. Δεν ξέρω τι θα πούν οι βουλευτές. Οι πολίτες, σου λέω. Πολύ σοβαροί άνθρωποι που ασχολούνται με την υγεία, γιατί και εμένα με ξάφνιασε στην αρχή. Και μου είπαν ένα παράδειγμα. Λέω δύο πόλεις τώρα που δεν. Τυχαία. Κοζάνη, Γρεβενά. Κοζάνη, Γρεβενά. Πολύ ωραία. Λέω. Γιατί να υπάρχουν δύο νοσοκομεία. Μα πάθω έφραγμα και στην Καστοριά. Μισό. Πού θα πάω. Μισό λεπτό. Να υπάρχει ένα κέντρο υγείας για τέτοια επίγοντα και. Έφραγμα. Το έμφραγμα τι είναι το φρέγμα. Το έμφραγμα είναι. Απεινιδωτής είναι. Και δεν είναι κάτι περίπλοκο. Λοιπόν, αν γίνει περίπλοκο, και, bye bye. Και στο ένα νοσοκομείο δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι, στο άλλο υπάρχουν. Τώρα με τους δρόμους τους καινούριους, που έχουν χρόνια που έχουν εγκατασταθεί στη χώρα μας, είναι πάρα πολύ απλό να πας. Όμως, λέω γιατί. Ήταν και ένας πολιτικός εκεί, της Νέας Δημοκρατίας. Λέω γιατί δεν το κάνετε. Και γέλασε. Ξέραμε την απάντηση. Γιατί θα ξεσκορώνονταν οι βουλευτές. Πάει σταυρός στη μέση. Λοιπόν, όπως ξεσηκώθηκαν τώρα για τα πρωτοδικεία και τα ειρηνοδικεία. Μισό λεπτό. Ορίστε, κυρία. Θέλω πάντως σε κάθε περίπτωση να επισημάνω ότι η αύξηση των κονδυλίων που κατευθύνονται στην υγεία είναι δεδομένη. Τα τελευταία 4,5 χρόνια. 3-2. Επίσης θέλω να επισημάνω. Επίσης θέλω να επισημάνω. Το ξέρετε, επίσης, διότι όλοι οι καλοί γιατροί φεύγουν. Επίσης θέλω να επισημάνω. Επίσης θέλω να επισημάνω ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια, πέραν των αυξήσεων σε όλο το δημόσιο, ήρθαν αυξήσεις ειδικώς για τους γιατρούς του ΕΣΥ. Προφανώς, κύριε Παπαδημητρίου, δεν θα καταφέρουμε ποτέ να συγκριθούμε σε επίπεδο αμοιβών με τον ιδιωτικό τομέα, δυστυχώς. Από εκεί και πέρα. Είτε είναι αυτό που λέτε. Δηλαδή, ο γιατρός. Από εκεί και πέρα. Ο γιατρός στο Βέλγιο παίρνει 4 φορές με το ίδιο νόμισμα το μισθό καλοκαιοργάτης. Εσείς μου λέτε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας λέει ένας πολιτικός της Νέας Δημοκρατίας με εμπειρία. Ότι ποτέ δεν θα το φτιάξουμε αυτό. Εγώ δεν είπα. Καταρχάς δεν είπα αυτό που λέτε. Εγώ λέω ότι προφανώς. Να κατάλαβα καλά, αλλά αυτό κατάλαβα. Ναι, δεν καταλάβατε καλά, γιατί μου συγκρίνετε τι παίρνει ο γιατρός του ΕΣΥ του Βελγικού με τον γιατρό του ΕΣΥ του Ελληνικού. 4 φορές. Λοιπόν, εγώ δεν είπα αυτό. Εγώ είπα ότι ο γιατρός του ΕΣΥ του Ελληνικού δεν θα συγκριθεί ποτέ με τον ιδιωτικό γιατρό της Ελλάδας στο τάδε ιδιωτικό νοσοκομείο. Όπως αντίστοιχα και ο Βέλγος γιατρός του ΕΣΥ δεν θα συγκριθεί ποτέ με τον Βέλγο του ιδιωτικού νοσοκομείου στο Βέλγιο. Άρα μην συγκρίνουμε διαφορετικά πράγματα. Απέχει, ότι ο Βέλγος γιατρός αμείβεται καλύτερα από τον Έλληνα, όπως και όλοι οι Βέλγοι επαγγελματίες αμείβονται καλύτερα από όλους τους Έλληνες επαγγελματίες, είναι κάτι το οποίο είναι απότοκο της δεκαετούς κρίσης και είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε σταδιακά και επιτυχώς νομίζω να το καλύψουμε. Γιατί δεν ενσωματώσατε τον ευρωπαϊκό Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω και κάτι άλλο. Μισό λεπτό, αν μου επιτρέπετε. Χάσατε σε αυτό. Σχέση. Δεν ενσωματώσει τον ευρωπαϊκό κάτι το μισθό που είναι οδηγία, λέω. Να απαντήσω, με ρώτησε κάτι. Μισό λεπτό. Περίμενα. Μπορώ να πω λίγο κάτι ακόμα που ήθελα να πω σε σχέση με αυτά που ακούστηκαν προηγουμένως. Επειδή τη χρησιμοποίησατε κι εσείς αυτή την έκφραση προηγουμένως, κύριε Χατζή, περί ιδιωτικοποίησης της υγείας. Είπα περαιτέρω. Ναι, περαιτέρω σημαίνει ότι υπάρχει ήδη ιδιωτικοποίηση, άρα για να υπάρχει και περαιτέρω. Άρα εγώ το περαιτέρω φοβάμαι, καταλάβατε. Θέλω να πω όμως κάτι που. Τα περαιτέρω είναι το πρόβλημα. Εγώ θα ήθελα να πω όμως κάτι το οποίο είναι σημαντικό κατά την άποψή μου και το οποίο νομίζω ότι. Το έχει προπαγανδίσει πολύ η αντιπολίτευση και θα ήθελα να το διευκρινίσω σε αυτούς που μας βλέπουν. Πριν το διευκρινίσετε, όχι, λοιπόν. Αφήστε παρακαλώ, με όχι, 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 δεν θα βγάλετε ομιλία εδώ, θα διευκρινίσετε. Ομιλία. Παρακαλώ, σας λέω. Κυρία Αγγελεστάθη, παρακαλώ κάνετε. Σας ασκήστε στην υπομονή. Νοσοκομείο των Αθηνών. Ναι, καλά, γι' αυτό έρχεστε εδώ. Γι' αυτό έρχομαι. Λοιπόν, νοσοκομείο των Αθηνών. Δημόσιο νοσοκομείο των Αθηνών. Πάει ο άνθρωπος σε κατάσταση χάλια. Τον βάζουν σε ένα τελάρο, πέφτει, σπάει το τελάρο. Δεν μπορεί να το φυλακτήσει κανείς, γιατί είμαι μάρτυρας αυτό. Το βάζουν μετά σε ένα ράτζο, σπάει το ράτζο, πέφτει κάτω, ασθενής, ο δικός μου.
Έρχεται ένα άλλο ράτζο, τον εγκαθιστούν εκεί. Γινόταν της κακομοίρας, τρέχανε σαν παλαβή οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό που οι ανάλγητες κυβερνήσεις δεν τους έδωσαν ποτέ τα βαρέα και αρθυγινά, όλες, δεν ξέρω καμία. Και μπροστά από τον ασθενή αυτόν ήταν ένας νεκρός επί μία μισή ώρα και τον έπαιρνε κανείς. Και καθώς ήταν οι ασθενείς με το πρόβλημά τους τώρα, προημερών έγινε αυτό πριν από 10 μέρες. Και είναι ο νεκρός και οι υπόλοιποι. Ποια ψυχολογία δημιουργείται στον άνθρωπο, απαντήστε μου εμένα για τις πολιτικές, για τα μπλα μπλα και τα αυτά και φτιάχτε μακαρονάδα και ρίχτε και σος μπερνέζ. Λοιπόν, ούτε μακαρονάδα ούτε σος μπερνέζ. Αυτό που περιγράφεται είναι όπως το περιγράφεται. Και δυστυχώς είχα προημερών την ατυχία να πρέπει να επισκεφτώ κι εγώ ένα δημόσιο νοσοκομείο. Συγκεκριμένα πήγα στο γεννηματάς για ένα θέμα που υπήρχε. Λοιπόν, και η κατάσταση, επειδή υπήρχε γενική εφημερία, ήταν όντως μια εξαλωσύνη αυτό που περιγράφεται. Παρ' όλα αυτά, θέλετε να σας πω κάτι. Μπορεί όντως στο νοσοκομιακό σκέλος να μην είμαστε τέλειοι. Μπορεί όντως να επικρατεί μια αλλοφροσύνη μέσα στα νοσοκομεία, αλλά στο τέλος της ημέρας εγώ ένιωσα και έβλεπα και όλους γύρω μου να το νιώθουν μια βαθιά εμπιστοσύνη σε αυτούς τους γιατρούς και σε αυτούς τους που δεν τους πληρώνετε. Και στο τέλος της ημέρας. Που δεν τους πληρώνετε στο τέλος της ημέρας. Και στο τέλος της ημέρας. Που τους πετάτε γαρίφαλα και χειροκροτήματα και παλαμάκια, κυρία μου. Μη μας τρελάνετε τώρα. Η δουλειά μου έγινε όπως έγινε και. Σπούδασε ο άλλος 20 χρόνια και παίρνει 1.800 ευρώ. Σας παρακαλώ τώρα. Μου επιτρέπετε ένα. Ούτε βαρέα και αρθυγινά, ούτε τίποτα. Και μου λέτε εμένα, οι γιατροί, βεβαίως οι γιατροί το κρατάνε το εσύ. Ωραία. Με αυτοφυσία και οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες που δεν τους αμείβετε. Δεν είπαμε, δεν παρουσιάζει κανένας μία μαγική εικόνα, ούτε λέει κανένας ότι θα μπει στο νοσοκομείο. Σας παρακαλώ, και σε 5 λεπτά θα έχουν έρθει 10 από πάνω να σε υπηρετούν. Ναι, τι να κάνω, αφού δεν σταματάει. Όπως πρέπει να πούμε. Μου επιτρέπετε να βάλω μία τελεία. Να βάλω μία τελεία. Να μία αλήθεια. Δεν θέλω αλήθεια. Να βάλω μία τελεία. Ναι. Λοιπόν, δεν λέει κανένας ότι μπαίνεις στο εσύ και ότι έρχονται από πάνω σου 10 να σε υπηρετούν και ότι σε μισή ώρα έχεις φύγει. Δεν θέλουμε αυτό. Λέει κάποιος όμως ότι μπαίνεις στο εσύ και μπορεί, ναι, να υπάρχει μία μικρή ταλαιπωρία επειδή η μικρή ταλαιπωρία είναι δύσκολη. Ήταν ο πεθαμένος μπροστά στους άλλους μία μισή ώρα και το λέτε μικρή ταλαιπωρία. Σας παρακαλώ τώρα. Και επιτρέψτε μου να πω και αυτό το τελευταίο. Και να μην πω και τα υπόλοιπα. Για να τελειώσω. Δεν είναι σωστή αυτή η εικόνα. Όσον αφορά. Μιλάτε σε μια εικόνα που δεν είναι σωστή. Ποια είναι η εικόνα, δηλαδή, ρε Μπάμπη. Συγχωρείτε, δηλαδή. Ξεγείρομαι, διότι υπάρχουν χιλιάδες εξαιρετικοί επιστήμονες και επαγγελματίες που κάνουν εξαιρετικά. Για αυτούς μιλάμε τώρα. Μα δεν μιλάω. Κάνεις λάθος, παιδί μου. Δεν μιλάμε για αυτούς. Αυτοί πληρώνονται κανονικά. Τι μας λες τώρα. Μισό λεπτό. Όχι. Γιατί μας το λες αυτό. Γιατί μας το λες. Δεν πληρώνονται λοιπόν. Δεν πληρώνονται λοιπόν. Σας πω γιατί δεν πληρώνονται. Τι μου πασάρεις και μου λες τους γιατρούς. Σας πω γιατί δεν πληρώνονται. Κάνε μου τη χάρη τώρα. Όχι. Εδώ είμαστε. Ναι, γιατί δεν πληρώνονται. Για πες το. Ο λόγος για τον οποίο δεν πληρώνεται. Ποιος είναι. Με το τρίτο μνημόνιο συμφωνήθηκε. Μάλιστα. Και από αυτό δεν έχουμε ξεφύγει. Έχουμε κάνει μικρά βήματα και έξτρα βήματα. Και πάρε τώρα, θα σου χρωστάω και αύριο. Ο Τσίπρας ότι φύγει. Κόβουμε. Φυσικά φταίει ο Τσίπρας. Κόβουμε στη μέση τις δαπάνες για φάρμακα. Κόβουμε στη μέση τις δαπάνες για υγεία. Αυτό συμφωνήθηκε. Πού υπάρχει αυτό. Και από αυτό αγωνιζόμαστε να ξεφύγουμε. Τι είναι αυτά που λες. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν το θυμάσαι. Θυμάμαι ότι το 18. Είναι βραχεία η μνήμη σας. Θυμάμαι το 18. Όχι, όχι. Θυμάμαι το 18. Κόπηκαν στη μέση. Βγήκαμε από τα μνημόνια. Το δέχτηκε η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Και αγωνιζόμαστε. Άσε με να τελειώσω. Τόσο πολύ σε πονάει, Και ακόμη αγωνιζόμαστε. Δίνει εξτρά λεφτά για να μην εξαφανιστούν τα φάρμακα. Διότι άλλοι σου λένε. Η χώρα είναι σε μνημονιακή επιτήρηση, ναι ή όχι. Είναι ακόμα, μωρέ. Είναι ακόμα. Ότι είμαι καλός στα μνημονιακά τώρα, δεν γίνεται. Λοιπόν, δίνει εξτρά λεφτά, δίνει εξτρά υπερορίες. Έδωσε 80 εκατομμύρια τώρα εξτρά, να τους καλύψει κάπως. Και στο μεταξύ όμως, ο δημόσιος τομέας χάνει συνεχώς τους καλούς και τους παίρνει ο ιδιωτικός τομέας. Παίρνει νοσηλευτές. Παίρνει νοσηλευτές που τους δίνουμε 1.200. Δεν το θέλετε. Δεν και λίγα. Δεν το θέλετε. Και λίγα. Και δίπλα τους δίνουν 2,5 για να τους πάρουν. Όχι, υπάρχει και κάτι άλλο στο δίπλα. Ο Λοβέρδος, όταν ήταν υπουργός εργασίας, είχε θεσπίσει τα βαρέα και αρθυγινά στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί
την αρμοδιότητα στον ιδιωτικό. Μην βιάζεσαι, γιατί στον ιδιωτικό τομέα είναι υπεύθυνο το Υπουργείο Εργασίας. Ενώ στο δημόσιο δεν είναι. Το Υπουργείο είναι το Υπουργείο Οικονομικών. Και το κάνανε. Δηλαδή, έχεις τώρα στην υγεία ένα σύστημα με δύο ταχύτητες. Αυτούς τους καλοπληρωμένους γιατρούς στο ιδιωτικό και. Μα πιθανόν να καταλάβω κάτι. Και τους... Ορίστε, η πολιτική της κυβέρνησης σήμερα και του κύριου Γεωργιάδη. Μισό λεπτό, να είναι προς την ορθή κατεύθυνση και βοηθάει. Μισό λεπτό, κύριε όχι, Κώστα. Αλλά παρόλα αυτά είναι ο Τσίπρας, ο οποίος δημιούργησε κύριε αυτό το πρόβλημα. Κύριε Αρβανίτη, θα τα πείτε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Τσίπρα, τα μνημόνια που θα σου δώσουν. Το καθιέρα του εκπροσώπου στο κόμμα. Μπορώ να πω όμως γιατί με ρωτάει κάτι, μην το αφήσουμε. Όχι, θα περιμένεις. Αυτά που κάνει θα περιμένεις γιατί είναι διαφημίσεις, σου λέω. Ελληνικά, ξέρεις. Εντάξει, αυτά καταλαβαίνεις. Ξέρεις και οικονομικά, καταλαβαίνεις. Διαφημίσεις να ζήσουμε. Λοιπόν, πάμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Έχω να πει δύο κουβέντες η κυρία Γελεστά, θέλω να ολοκληρώσει το προηγούμενο και μετά εσύ δύο ερωτήσεις. Δύο ερωτήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ναι, ορίστε. Λοιπόν, εγώ απλώς ήθελα να πω αυτό που ξεκίνησα να λέω προηγουμένως για τα περί ιδιωτικοποίησης της υγείας και θα ήθελα να εξηγήσω ότι το δημόσιο δεν είναι απαραίτητα και κρατικό. Αν δηλαδή μπορούμε να εξασφαλίσουμε μία σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα για να προσφέρουμε στον ασφαλισμένο δωρεάν υπηρεσίες ποιοτικές υγείας, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να είμαστε αγγυλωμένοι σε λογικές... Συγγνώμη, σε λογικές της δεκαετίας του 1980. Ωραία. Επίσης, ένα λεπτό ερώτηση. Μα κυρία μου, ερώτηση θα σας κάνω. Μα να το τελειώσω. Όχι, θα σας κάνω ερώτηση αυτό που είπατε. Για να κάνουμε τη σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα που μας λέτε, κάποιος πρέπει να πληρώσει αυτή τη διαφορά στις τιμές. Τη διαφορά την πληρώνω εγώ, ο πολίτης, ο φορολογούμενος. Τι είδους λοιπόν, σύμπραξη είναι αυτή. Αν λοιπόν μας συμφέρει... Σύμπραξη υπέρ του όχι, πιανού. Αν λοιπόν μας συμφέρει πιανού. Οικονομικά αυτό... Να πληρώνω εγώ φόρο για να κάνουμε σύμπραξη με το ιδιωτικό νοσοκομείο. Κύριε Χατζή μου, εσείς θα πληρώσετε φόρο ούτως ή άλλως για να έχετε παροχές υγείας. Λοιπόν, αν εγώ λοιπόν που τον διαχειρίζομαι τον φόρο σας, τον παίρνω και κρίνω ότι μπορώ να αγοράσω από τον ιδιωτικό τομέα μία παροχή υγείας αντί να τη στήσω σε κρατικό πλαίσιο και να σας την προσφέρω όταν θα χρειαστεί δωρεάν. Ως δημόσια παροχή υγείας. Δεν καταλάβατε. Πού είναι το πρόβλημα? Δεν καταλάβατε. Εγώ κατάλαβα. Εσείς μάλλον δεν καταλάβατε εσείς, την απάντηση. Ναι, εσείς δεν καταλάβατε. Δεν καταλάβατε ότι ο φόρος μου δεν είναι για να γίνεται αυτή η δουλειά. Καταρχάς δεν πληρώνω φόρο γι' αυτό. Δεν πρέπει να πληρώνω φόρο γι' αυτό γιατί πληρώνω ταμείο. Καταλάβατε. Και όταν πληρώνω εγώ ταμείο και μου έχουν εκδάρει όλα αυτά τα χρόνια, γιατί να πληρώσω και φόρο για το θέμα της υγείας? Αφού πληρώνω ταμείο. Γιατί να μην έχω αυτά που πρέπει από το ταμείο που πληρώνω και πρέπει. Μα θα να... τα έχετε αυτά που πρέπει από το ταμείο και που να πληρώνω επιπλέον για τα υπόλοιπα, αυτό για να παίρνει και ο ιδιώτης. Αυτό σας είπα. Όχι, δεν σας λέω αυτό. Αν θέλετε να καταλάβετε αυτό. Αν θέλετε να καταλάβετε αυτό, είναι δικαίωμά σας. Εγώ πάντως δεν λέω αυτό. Εγώ λέω κάτι πολύ απλό. Ότι εγώ παίρνω τα λεφτά που δίνετε εσείς στο ταμείο σας για να πάρετε κάποια στιγμή την αντιπαροχή υγείας, αν ομιγέννητο ποτέ τη χρειαστείτε, ποτέ να μην τη χρειαστείτε. Ναι. Και λέω ότι εγώ, αν κρίνω ότι τη διαχειρίζομαι καλύτερα με το να μην στήσω κάτι κρατικό εκείνη τη στιγμή για να σας την προσφέρω, αλλά αυτό που θα χρειαστείτε εκείνη τη στιγμή το αγοράσω από τον ιδιωτικό τομέα και σας το προσφέρω, εσάς ποιο είναι το πρόβλημά σας? Εσείς θα έχετε δωρεάν την παροχή υγείας που θέλετε όταν θα χρειαστεί. Ο Γιάννης έχει το λόγο. Επίσης, ο Γιάννης έχει το λόγο. Εγώ να τελειώσω αυτό. Πάλι να τελειώσετε. Δεν τελειώνετε ποτέ εσείς. Μα άμα έχω 100 παρεμβολές κάθε φορά που μιλάω, πώς να τελειώσω? Μα εδώ δεν ήρθατε να μιλήσετε. Ήρθατε να σας κάνω ερωτήσεις και να απαντάτε. Έτσι γίνονται οι συνεντεύξεις. Γιάννης. Στους δύο εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Δεν θέλετε να είπε το πω. Κωστή Αρβανίτη, είπε πριν από 10 μέρες ο κύριος Κασελάκης ότι πρέπει να είναι 5% το κατώτερο. Έκανε μια γκάφα, ήταν ένα λάθος. Γιατί ήταν 5,8. Το 5 παραπάνω που είπε είναι 10 εκατομμύρια. Μετά έκανε τη διευκρίνηση, γιατί είναι ο άρχον των διευκρινήσεων. Όποιος κάνει διευκρινήσεις έχει κάνει πατάτες πριν, κατά τη γνώμη μου. Τέλος πάντων, και είπε
όταν... Επιπλέον 5%. Ναι, ναι, ναι. Και το έφτασε 10, 11%. Όχι, είναι 11 δις το επιπλέον 5%. Ωραία. Που είπε ο κ. Κασελάκης. Πού θα βρεθούν τα χρήματα. 25 δις δηλαδή. Λέει ο ίδιος. Και λέει εν μέρη από τον προϋπολογισμό και εν μέρη από την Ευρώπη. Με μια διαφορά όμως, εσύ το ξέρεις καλύτερα γιατί είσαι ευρωβουλευτής και μάλιστα σε εγρήγορση. Τα χρήματα της Ευρώπης είναι άπαξ. Πώς θα στηριχθεί αυτό το σύστημα αν φτάσει στο 11% του ΑΕΠ. Και η ίδια ερώτηση είναι για τον κύριο Μίλη. Τι λέει το κόμμα του για, τα σημερινά, για το σημερινό ποσό που είναι λίγο, είναι τραγικό γιατί υπάρχουν τραγικά κενά στην υγεία μας, στο σύστημα της υγείας. Και τι λέει το ΠΑΣΟ. Καταρχήν, ο κύριος... Εγώ θέλω να σας πω καταρχήν ότι ενώ η χώρα έχει φύγει από το 18 από τα μνημόνια και έχει τη δυνατότητα ο κύριος Μητσοτάκης με ένα μαξιλάρι των 37 δις που μας έβγαλε την πίστη να μαζευτούν για να ασκήσει πολιτική. Από τους φόρους μας τα πήρατε. Βέβαια. Και από πού βγήκαν, από το Ταμείο του Τσίπρα. Εντάξει. Φυσικά. Τους φόρους που έγινε στη μεσαία τάξη που την. Φυσικά. Γίνατε εκδορή. Όμως για πρώτη φορά η χώρα έχει ταμείο. Τα λέτε αυτά. Ορίστε. Λέω, αυτά λέω. Ναι, τα λέτε. Συγκριθήκαμε. Γιατί... Έχει τη δυνατότητα λοιπόν να δημιουργήσει από το 19 και μετά με πολύ καλή λαϊκή εντολή να δημιουργήσει συνθήκες τέτοιες για τη δημόσια υγεία. Από το 19 μέχρι σήμερα η γνώμη μου είναι ότι η κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στα περιφερειακά και στα κεντρικά νοσοκομεία είναι άθλια. Δεν έχει βελτιωθεί καθόλου. Η μία ερώτηση είναι αυτή. Και σε ό,τι αφορά μισθούς. Τι εννοεί άθλια. Δηλαδή. Άθλια, έχει πάει σε δημόσιο νοσοκομείο. Φυσικά, εκεί πηγαίνω πάντα. Αλλά... Σε αυτό που είπε ο Καλιάνος, σε άλλο. Γιατί τη λέτε άθλια. Όχι, δεν λέτε. Αντιδρώ σε αυτό. Είναι προσβλητικό. Προσβλητικό για ποιον. Είναι προσβλητικό για τους ανθρώπους που δουλεύουν. Έλα, τώρα μην το παίζετε εργάτο πατέρε τώρα. Εσύ είσαι και τελειώσει. Είναι ένα ψέμα πρώτα απ' όλα. Έλα, τώρα ρε Μπάμπη. Είναι ένα ψέμα. Ποιο μιλάει τώρα. Είναι μιλάει για την εργατική τάξη. Είναι ένα μεγάλο. Μα τρελάνει τώρα. Δεν ισχύει. Να σε καλέσουν για σένα να κάνει σεμινάριο για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Υπερασπίζουμε τη δουλειά των ανθρώπων. Χρόνια την υπερασπίζει. Να πω όμω αυτό που θέλω. Εγώ μίλησα για τραγικά κενά. Κάτσε Κώστα Αρβανίτη. Τώρα γιατί κάνω μια είσαι εδώ και... δημοσίως ότι αν σου συμβεί οτιδήποτε, χτύπα ξύλο, αν σου συμβεί τίποτα. Δεν θα πας στο δημόσιο. Εγώ στο δημόσιο. Όχι, δεν θα πας στο δημόσιο. Γιατί... Δεν μπορεί να λες ότι είναι άθλιο και θα πας στο άθλιο. Δεν είπα άθλιο. Όταν εσύ ως ευρωβουλευτής εθνικό... μπορείς άνετα να πας στην καλύτερη ιδιωτική στη δεξιά, κλινική. Εκτός από να κάνετε τρόλ. Στην καλύτερη ιδιωτική κλινική και μάλιστα στις ίδιες τις Βρυξέλλες που σας έχουν και ξεχωριστό νοσοκομείο. Μην πάθετε τίποτα. Αλλά θα πεις δημοσίως ότι εγώ, αφού λέω ότι είναι άθλιο το σύστημα, αφού λες ότι είναι άθλιο το δημόσιο σύστημα, δεν θα πας στην αθλειότητα. Την οποία υποστηρίζεις και υπηρετείς. Και το σύστημα που υπηρετείς όλα αυτά τα χρόνια είναι άθλιο απέναντι στο λαό και στις ανάγκες του. Μπάμπη, αν θες να τα ακούσεις. Τα ψέματα τα ακούω γιατί από το μέαν αυτοί μου μπαίνουν, από το άλλο μου βγαίνουν. Τότε αλλά δεν είναι πραγματικότητα. Στην απάντηση στον κύριο Τριάντη. Επειδή... Υπάρχουν χρηματοδοτικά έργαλια, Γιάννη. Ποια? Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου θα μπορούσαν να ενταχθούν μέσα σε μια γενικότερη μόνιμα, ανασύσταση. Μόνιμα, δηλαδή όχι. Κάθε χρόνο. Χρόνο μπαίνει, χρόνο βγαίνει, να μα το σκάνε. Θα σου πω κάτι. Η εποχή του COVID άνοιξε δρόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ουσιαστικού. Σα θυμίζω. Ότι τότε ξανά και η δεξιά άρχισε να μιλάει για τη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι. Ένα. Ψηφίσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργαλεία τέτοια που να μπορούν οι κυβερνήσεις να χρησιμοποιούν εργοδοτικά εργαλεία για να χρηματοδοτούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και γίνεται αυτό. Σε ένα μεγάλο κομμάτι το παίρνουμε. Απάντησα ήδη λοιπόν με τη σύμπραξη του κ. Παπαδημητρίου. Και γίνεται αυτό. Το θέμα είναι που πάνε τα χρήματα αυτά. Μια φορά όμως. Αν εσείς δείτε που λέει. Μια φορά. Μια φορά. Ναι, αλλά αυτά να είναι. Θα σου πάλι, δώσω λεφτά να φτιάξει τα κέντρα. Σε δεύτερο project. Εξαρτάται. Έχεις δυνατότητα. Εξαρτάται. Η άποψή μου εμένα, επειδή είμαι και εγώ εδώ. Ναι. Από και εγώ την άποψή μου. Είναι ότι σε μια ευρωπαϊκή χώρα τα βασικά ζητήματα που τα είχαμε λύσει τον προηγούμενο αιώνα ως διεκδικητικά ζητήματα είναι δωρεάν καλή υγεία, παιδεία, νερό, υπηρεσίες. Αυτά σήμερα είναι υπό αμφισβήτηση. Αυτή είναι η μάχη, η σύγκρουση των δύο βιβλιοθηκών. Ο Μπάμπης θεωρεί ότι όποιο έχει μπορεί. Λύσατε κυβέρνηση λέει... τέσσερα χρόνια. Πες μου ένα θέμα υγείας που λύσατε. Ένα θέμα στο οποίο το εσύ εγώ το πήρατε έτσι και το κάνατε ξανά καλύτερο. Το 23 από τις ευρωεκλογές για την κυβέρνηση του 15-19. Μα εσύ, αυτό θέλετε. Ως κυβέρνηση, να πάμε σε αυτό λοιπόν. Ως κυβέρνηση, να φέρετε λοιπόν υποθέτω ότι δώσατε σας σημεία. Πρώτον, προσλήψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το 5 ευρώ. Το 5 ευρώ που ξαναφέρει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πάλι με τον ίδιο υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη. Έχουν προσληφθεί μερικές χιλιάδες γιατροί. Δεν υπάρχουν πλέον γιατροί. Ούτε κανείς θέλει να πάει να προσληφθεί σε αυτές τις συνθήκες. Ούτε κανείς θα πάει στην άγωνη γραμμή να καθίσει δύο χρόνια όταν στην Αθήνα. Σε εξυπηρετεί να μιλάς γι' αυτό, γιατί χάνουμε την μπάλα. Κύριε Μίλη, παρακαλώ. Λοιπόν, κοιτάξτε, η υγεία
Για να απαντήσω στην ερώτησή σας, κύριε Τριάντη. Είναι γεγονός σήμερα ότι η υγεία από δημόσιο αγαθό έγινε προσωπική ευθύνη που συνδέεται με την οικονομική κατάσταση του κάθε ανθρώπου. Αυτό είναι γεγονός. Και σήμερα έχει επιταχυνθεί ακόμη περισσότερο προς τα χειρότερα. 40% είναι οι δαπάνες της Ελλάδας, ιδιωτικές δαπάνες υγείας, και είμαστε δεύτεροι στην Ευρώπη. Και κινδυνεύουμε να πάμε πρώτοι. Και αυτό το λέει ο κύριος Στουρνάρας. Αυτό το ιδιωτικό κομμάτι εκεί βάζεις. Αυτό το λέει ο κύριος Στουρνάρας. Κύριε Παναγιώτη, δεν το λέει ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η Νέα Δημοκρατία. Αλλά ΠΑΣΟΚ ήταν με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Το λέει ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδας. Θυμάστε πώς ήταν με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Πάμε λοιπόν πριν πιάσουμε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Είπατε πριν, για τα μνημόνια. Ξέρετε, μετά τα μνημόνια. Δεν αντέχω άλλο. Κύριε Παπαδημητρίου, θα απαντήσω στον κύριο Τριάντη και όχι για τον κύριο Παπανδρέου. Έτσι. Γιατί από τον κύριο Παπανδρέου μέχρι σήμερα έχει να κυβερνήσει πολλά χρόνια το ΠΑΣΟΚ. Περισσότερα και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία. Με ρώτησε κάτι λοιπόν ο κύριος Τριάντης. Σε χρόνο. Έτσι. Με ρώτησε κάτι. Σε απόσταση. Πού λοιπόν θα βρούμε τους πόρους αυτούς. Μετά τα μνημόνια υπήρχε ο κορονοϊός. Στον κορονοϊό δόθηκαν πόροι. Όταν όμως τους πόρους τους πήραμε από το Ταμείο Ανάκαμψης και τους κάναμε ανακαίνιση στα νοσοκομεία. Ενεργειακή αναβάθμιση. Κύριε Παπαπαναγιώτου, ενεργειακή αναβάθμιση κάναμε στα νοσοκομεία αντί να δώσουμε πόρους για περισσότερες στοχευμένες αυξήσεις αμοιβών. Είπατε, κύριε Χατζή, για τα βαρέα και ευθυγινά. Μα δεν στα δίνουν. Τα τελευταία. Όχι, κύριε Διακόπτη. Μισό λεπτό. Μη διακόπτη. Η Ελλάδα έκανε το σχέδιο πώς θα επιλέξει να απορροφήσει αυτά τα χρήματα και όχι η Ευρώπη. Η Ευρώπη είπε: πάρτε ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Και το σχέδιο του Ταμείου Ανάκαμψης, το σχέδιο που υποβλήθηκε στην Ευρώπη, ήταν από την Ελλάδα. Την ελληνική κυβέρνηση ήταν. Τρεις φορές. Δεν ήταν από την Ευρώπη. Για ενεργειακή αναβάθμιση των νοσοκομείων, τα χρήματα που ζήτησε. Τα χρήματα που ζήτησε, τα ζήτησε η Ελλάδα. Δεν μας τα έδωσε η Ευρώπη. Όχι, όχι, η Ευρώπη είπε: πάρτε αυτά τα χρήματα. Δεν πάει έτσι. Και, όχι. Κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος. Κάτι να μην εξηγείτε. Κάνετε λάθος. Και η ερώτηση. Εγώ το ψήφισα για να το. Και η ερώτηση ήταν: μπορείτε να το επιβεβαιώσετε. Ποιο έχει δίκιο τώρα, ο κ. Αρβανίτη, για να καταλάβω. Ευχαριστούμε που το έχω δίκιο. Μπορώ να συνεχίσω, κύριε Χατζή. Και άδικο να έχω, μπορώ να συνεχίσω. Είτε έχω δίκιο λοιπόν, είτε έχω άδικο. Δεν θα αφήσω το τάξη, κύριε. Λοιπόν. Το σχέδιο λοιπόν ήταν ελληνικό, κύριε Παπαδημητρίου. Ο Μακρόν το πρότειναν αυτό. Ναι, σταματάς. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει στοχευμένη αύξηση αποδοχών, ειδικά σε γιατρούς σε νησιωτικές ή υπηρετικές περιοχές. Δεν θα μπορούσαν αυτές οι αυξήσεις να συνδεθούν με μπόνους και με κίνητρα για να παραμείνουν σε αυτήν την περιοχή. Είπατε, κύριε Χατζή, για τα 13. Ναι, παρακαλώ. Μισό λεπτό. Δεν θα είναι δικό μας, αλλά. Φώναξε το. Πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι γιατί αυτή η επίθεση σε εμάς. Δεν το αντιλαμβάνομαι. Προσπαθώ με επιχειρήματα να σας πω πού θα βρεθούν και τα χρήματα. Και εσείς μου λέτε για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Το ξέρουμε, ήταν μεγάλος ηγέτης ο κ. Παπανδρέου. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Βαρέα και ανθυγινά. 13 φορές, κύριε Χατζή, σε αυτή τη Βουλή και στην προηγούμενη, που το ΠΑΣΟΚ ήταν αντιπολίτευση, φέραμε σε πρόταση νόμου τη θέσπιση βαρέων και ανθυγινών στους υγειονομικούς. 13 φορές. Στην προηγούμενη κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και στη σημερινή κυβέρνηση. Ναι, γιατί δεν το κάνω τώρα στην με την Νέα Δημοκρατία. Το φέραμε λοιπόν τώρα. Όχι, περιμένετε. Το φέραμε 13 φορές. Περιμένετε. Γιατί δεν το κάνατε μαζί με. Λέμε λοιπόν γιατί ότι πρέπει να γίνει θα τώρα. Θα ακούσετε την ερώτηση. Όχι. Θα ακούσετε την ερώτηση. Γιατί επί κυβερνήσεως Σαμαρά Βενιζέλου ο Λοβέρδος πήγε και τα έδωσε τα βαρέα και ανθυγινά στον γιατί, ιδιωτικό. Γιατί επί... Εμένα θα ακούσετε ωραία, τώρα. Λοιπόν, γιατί, ακούσετε, γιατί τότε δεν το κάνατε αυτό. Γιατί επί κυβερνήσεως Σαμαρά και Βενιζέλου άλλες ήταν οι δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας και άλλες είναι σήμερα. Το ξέρετε ότι ήταν άλλες. Εγώ ξέρω. Έτσι. Γιατί τρίτο θέμα. Τρίτο θέμα. Λέμε όλοι για τον ΕΟΠΗ, κύριε Τριάντη. Ο ΕΟΠΗ δεν θα μπορούσε να μετεξελιχθεί σε ένα στρατηγικό παίχτη, να παίρνει όλες τις δαπάνες, όλους τους δημόσιους πόρους, να μην είναι ένας απλός εκαθαριστής, έτσι ώστε ένας δημόσιος πυλώνας, κύριε Χατζή, να μπορεί να αποτελεί και να φτιάχνει οικονομία κλίμακας, ακόμα και με τις φαρμακευτικές δαπάνες. Και να μειωθεί η ιδιωτική δαπάνη και εκεί πέρα. Ναι. Προτάσεις λοιπόν υπάρχουν. Σαν την Τρόικα μιλάτε. Όχι, κύριε. Σαν την Τρόικα μιλάτε. Σαν την Τρόικα μιλάτε. Και πάμε λοιπόν στο τελευταίο. Η χρηματοδότηση. Δεν θα είναι 5, θα είναι 8, θα είναι 12, 3 στο λάδι, 3 στο ξύδι. 11%. Είμαστε, αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ πιο κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πρώτο στόχο. 7 είναι ο πρώτο στόχο. Πρώτο στόχο λοιπόν είναι να υπερβούμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Γιατί αν δεν τον υπερβούμε.
θα είμαστε από τις χώρες που έχουν πιο υψηλή ιδιωτική δαπάνη. Κύριε Μίλη, αυτά είναι λεφτά που μιλάμε τώρα. Και αυτά πρέπει να βρίσκονται τα λεφτά. Σας απαντώ που μπορούν να βρεθούν. Ναι, εντάξει, θεωρητικά. Εμείς λοιπόν πήραμε λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα κάναμε κλιματιστικά 35, και κουφώματα στα νοσοκομεία. Δεν έπρεπε. Έπρεπε. Α. Όχι όμως μόνο κουφώματα. 35 δις. Όχι μόνο κουφώματα. Μπορείς να μου πεις. Όχι, μισό λεπτό. 35 δις. Πού πήγαν τα 35 δις, σε πόσες οικογένειες? Είναι 38 είναι τώρα. 38. Πού πήγαν? Αντιπροχτές, πριν το Πάσχα. Πού πήγαν, παιδί μου, να μου πείτε τις 10 οικογένειες. Εσύ να μας πεις. Όχι, εσύ να μου πεις. Γιατί δεν είναι δουλειά μου. Μας πει ο Μπάμπης που είναι. Όχι, ούτε ο Μπάμπης. Ένα είναι η δουλειά σου, το καταγγέλεις. Σε 10 οικογένειες. Δώστε να τις γράψω. Δώστε μου να τις γράψω. Αυτό είναι τώρα το θέμα. Δώστε μου τα ονόματα. Από την Τέρνα να ξεκινήσω και να καταλήξω πού. Πού, Τέρνα, μία. Έγραψα. Σε ρε Μπάμπη, σταμάτα λοιπόν. Όχι, σταμάτα. Λεφτά του μαξιλαριού λες. Το Ταμείο Ανάκαμψης. Α, το Ταμείο Ανάκαμψης. Πήγε. Εδώ να μου πεις εμένα. Παρακαλώ, κυρία μου. Πες μου, σε παρακαλώ, η Τέρνα είναι μία εταιρεία. Άλλη. Πόσα πήρε αυτή. Άστο ρε παιδί, μη μιλάς. Τώρα αυτό το δουλειά θα κάνεις τώρα. Έτσι δεν μου πες. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι δεν πήγανε εκεί που πρέπει να πάνε. Μου πες πήγανε σε 10 εταιρείες. Και μιλάμε στον ελληνικό λαό. Μιλάμε στον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός θέλει να ξέρει ποιες είναι αυτές οι εταιρείες τέλος πάντων. Σε συγκεκριμένες εταιρείες και συγκεκριμένες χώρους τέτοιους που δεν δόθηκαν οι κατευθύνσεις που έπρεπε να πάνε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Μόνο την Τέρνα μου πήρε. Ποιος δεν πήρε. Λοιπόν, δεν κυρία Αγγέλα, στα μεσαίες επιχειρήσεις. Ρε Μπάμπη, σε παρακαλώ. Τομέας, τώρα δεν ξέρει τι διαδικασίες. Θα μπορούσε να ενισχυθούν δημόσιες επενδύσεις. Κώστα. Έλα, Κώστα. Κυρία Αγγέλα, στάφη. Λοιπόν, τα 35 δισεκατομμύρια πήγανε σε όλη την Ελλάδα, αλλά επειδή μιλάμε για την υγεία, πήγανε και στις ανακαινήσεις των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας, που ναι, έπρεπε να αλλάξουν και τα κουφώματα και τα κλιματιστικά, μα είναι 50 χρόνια πριν κατασκευασμένα. Με συγχωρείτε πολύ. Όχι, έχει δίκιο. Τα 35 δισεκατομμύρια, επειδή μιλάμε για την υγεία, πήγανε στα προληπτικά προγράμματα που τρέχουν σε όλη την Ελλάδα και που μπορούν οι γυναίκες να εξεταστούν για τον καρκίνο του μαστού σε όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα της γεννηματά, λέτε. Σε όλη την Ελλάδα δωρεάν. Το πρόγραμμα της γεννηματά. Το πρόγραμμα Φόφη γεννηματά, το οποίο αυτή τη στιγμή πηγαίνει και επεκτείνεται. Προς τιμήν της δόθηκε το όνομα, έτσι. Και έτσι έπρεπε. Έτσι, λοιπόν, το οποίο επεκτείνεται και σε πολλά άλλα νοσήματα και σε πάρα πολλές άλλες κατηγορίες πληθυσμού, γιατί φαντάζομαι ότι συμφωνούμε ότι το προλαμβάνει νεκάλιον του θεραπεύειν. Άρα λοιπόν τα 35 δισεκατομμύρια... Αξιοποιήθηκαν τα 35 δισεκατομμύρια. Δεν έχω πρόβλημα με τις διακοπές του κυρίου Αρβανίτη που είναι παραγωγικές. Λοιπόν, τα 35 δισεκατομμύρια, είδες. Λοιπόν, σας δίνω δύο παραδείγματα για το χώρο της υγείας για τον οποίο κουβεντιάζουμε τώρα, που πήγανε και πώς ο κάθε Έλληνας πολίτης και η κάθε Ελληνίδα πολίτης μπορεί να τα απολαύσει και να τα νιώσει στο πετσί του. Τώρα, επειδή μιλήσατε για κίνητρα στις... ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για κίνητρα στις δύσκολες περιοχές, στις παραμεθόριες περιοχές, στις νησιωτικές περιοχές για τους γιατρούς μας. Ποιος σας είπε ότι δεν δίνονται κίνητρα? Πότε δόθηκαν, κύριε Πείτε μου. Καλά. Υποθέτω ότι γνωρίζετε ότι δίδονται κίνητρα με έξτρα χρήματα. Γιατί έχουν ρημώσει όλα τα νησιά από γιατρούς. Γιατί δεν δώσατε κίνητρα. Θέλετε να απαντήσω? Ναι. Χωρίς διακοπές όμως. Την κάνατε την ερώτηση. Είμαι σε αυτό το πάνελ ο άνθρωπος που σας έχει διακόψει λιγότερο από όλους. Μα δεν θέλω να με διακόπτετε καθόλου, σας όχι λιγότερο. Τώρα σας ακούω. Μπορείτε να με διακόπτετε καθόλου. Συνεχίστε, κυρία μου, συνεχίστε. Μην γκρινιάζετε, συνεχίστε. Δεν γκρινιάζω. Συνεχίστε. Δεν γκρινιάζω, απλώς. Συνεχίστε, μην χάνουμε χρόνο. Αυτό γιατί δεν με προστατεύετε εσείς. Δεν θα σας προστατεύσω, εγώ δεν κάνω αυτή τη δουλειά εδώ. Είναι παγκοίνως γνωστό ότι δίδονται κίνητρα για τις παραμεθόριες περιοχές. Πείτε μου με ποιο νόμο δόθηκαν κίνητρα και για τις νησιωτικές περιοχές. Θέλετε τώρα να σας πω τον αριθμό του νόμου? Προφανώς δεν είμαι πρόχειρη να σας πω τον αριθμό του νόμου. Γιατί παρότι δίνονται κίνητρα, κανένας δεν ενδιαφέρεται να πάρει. Όταν 13 φορές φέραμε στη Βουλή τα βαρέα και ανθυγιεινά, γιατί δεν τα στηρίζετε? Γιατί κηρύσσονται. Το ΠΑΣΟΚ ήταν κακό παλιά που δεν τα στηρίζετε. Τώρα λοιπόν. Τώρα λοιπόν που 13 φορές το φέρουμε και δεν τα στηρίζουμε. Είσαι μου άνθρωποι, κηρύσσονται άγωνοι διαγωνισμοί. Α, άγωνοι διαγωνισμοί. Τώρα, από εκεί και πέρα. Μάλιστα. Την περίοδο αυτή έχουν γίνει οι περισσότερες προσλήψεις και έχουν δρομολογηθεί οι περισσότερες προσλήψεις μέχρι το τέλος της τετραετίας σε γιατρούς και σε νοσηλευτικό προσωπικό. Νομίζω ότι τα νούμερα δεν μπορούμε να τα αμφισβητούμε, γιατί είναι εκεί τα νούμερα. Δηλαδή δεν είναι η γνώμη μου και η γνώμη σας. Και το τελευταίο πράγμα το οποίο ήθελα να πω αναφορικά με αυτά τα οποία ακούστηκαν είναι ότι συμφωνώ με τον κύριο Αρβανίτη 100% ότι η διεκδίκηση είναι δωρεάν υγεία.
Απλώς επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά ότι έχουμε μια διάσταση απόψεων στο τι θεωρούμε δωρεάν. Εσείς το ταυτίζετε δημόσιο με το κρατικό, εγώ το ταυτίζω με το δημόσιο. Και εκεί είναι η διαφορά μας. Εσείς μπερδέψατε το δημόσιο με τα ΣΔΙΤ, κυρία. Εγώ σας είπα ότι... Εγώ σας είπα ότι ο ασθενής στο τέλος της ημέρας θα απολαύσει δωρεάν την παροχή υγείας. Μα την πληρώνω από τον άλλο δρόμο, κύριε Αγγελεστάφη. Λοιπόν, αν με συμφέρει να την πληρώσω στον ιδιώτη για να την πάρω φθηνότερα και ποιοτικά, αντί να προσλάβω κάποιον να μου την κάνει στο κρατικό σύστημα, θα το κάνω, γιατί έτσι και ο ασθενής θα απολαύσει την ποιοτική υπηρεσία υγείας και εγώ θα πληρώσω λιγότερο σαν κράτος. Που συμφωνούμε και έχει αξία αυτό. Ότι είναι δύο κόσμοι. Ωραία, ναι, σε αυτό συμφωνούμε. Κόσμος, σε αυτό συμφωνούμε. Στο ότι εγώ, ας πούμε, κυρία Αρβανίτη, είναι πολύ καθαρό. Στο ότι εγώ, ας πούμε, λέω ότι κίνητρο για τον γιατρό να πάει στο δημόσιο σύστημα υγείας και να υπηρετήσει είναι να του επιτρέψω να κάνει και ένα ήπιο ιδιωτικό έργο το απόγευμα. Κυρία Αγγελεστάφη. Λέτε αυτό ιδιωτικοποίηση. Κυρία Αγγελεστάφη. Το λέω αυτό κίνητρο. Κυρία Αγγελεστάφη. Μετά διερωτώ μεθά για ποιο λόγο κυρία δεν πάει ο γιατρός να δουλέψει στο, κυρία στο δημόσιο σύστημα υγείας. Κυρία Αγγελεστάφη, εντάξει, φτάνει. Αρκεί. Τα καταλάβαμε. Βέβαια είναι δύο κόσμοι, όπως είπατε. Αλλά... Έλεγα την τάξη σου. Έλεγες και τον κόσμο. Ένα λεπτό. Αλλά η κοινωνία αποφασίζει, ο απλός μέσος πολίτης αποφασίζει πια. Ποιο από τους δύο κόσμους θέλει. Φυσικά. Και η δημοκρατία. Και εσάς, η πολιτική που ασκήσατε τα 4,5 χρόνια, απερίφθη. Χάσαμε. Απερίφθη η πολιτική σας. Πόσες φορές έχει χάσει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. 500. Αλλά υπάρχει άλλο ζήτημα. Πόσα χρόνια κυβέρνηση αριστερά στην Ελλάδα από την απελευθέρωση. Δεν έχει σημασία αυτό. 4. Δεν έχει σημασία. Η αριστερά συμμετείχε στις πολιτικές εξελίξεις της χώρας. Φυσικά, γι' αυτό υπάρχει. Δεν ήταν στο περιθώριο. Μα γι' αυτό υπάρχει. Ένα λεπτό. Δεν ήταν στο περιθώριο. Δηλαδή και οι αποφάσεις που έλαβανε η εκάστοτε κυβέρνηση έλαμβανε υπόψη της και την αριστερά και το τι γινόταν στον κόσμο. Μην νομίζετε ότι η αριστερά, επειδή η κυβέρνηση μόνο 4,5 για τα υπόλοιπα, αλλά δεν ξέρει τίποτα. Όχι, αλλά, όχι, ένα λεπτό. Δεν θα δώσει όμως και δεν θα δώσει σκοροχάρτη στο όλο προηγούμενο καθεστώς που σου οδήγησε στην κρατική. Ένα λεπτό. Θέλω να ακούτε τι λέω εγώ. Όλοι μαζί τα φάγαμε. Δεν είπα εγώ αυτό. Εγώ λέω κάτι άλλο. Λέω η αριστερά. Συνολικά η παρουσία της από το 1974 στην Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία δεν είναι ακριβώς. Βέβαια. Δεν είναι δηλαδή, έχει και εκείνη τις μικρότερες φυσικά ευθύνες για το τι έχει συμβεί στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Και σε μερικές περιπτώσεις κομβική. Όπως το 1989 που ανέδειξε πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ναι. Ναι, φυσικά. Δεν διαφωνώ με αυτό. Δεν είπα αυτό. Αλλά μόνο αυτό. Απλώς, όχι, αλλά... όχι αυτά να τα λέμε. Δηλαδή. Λέω το εξής. Να μην βγάλει κανείς την ουρά του απ' έξω. Στο πολιτικό σύστημα. Δεν λέω για εσάς. Αν δεν υπήρχε αριστερά. Δεν λέω για εσάς. Δεν υπήρχαν διεκδικήσεις. Δηλαδή. Ναι, θα ξαναγράψουμε την ιστορία σήμερα. Μα πάλι τα ίδια. Δεν λέω αυτό εγώ. Λέω ότι όλοι. Και όταν έχετε και την ουρά σας μέσα και όχι έξω. Προφανώς έχει και θετικά αυτό. Δεν είναι όλοι αρνητικό. Δεν το λέω για αρνητικό λόγο εγώ. Το λέω και για αυτό που είπατε μόλις τώρα. Ότι υπήρξαν διεκδικήσεις. Πάντως δεν μπορούμε να περιμένουμε από ένα ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησε 4 χρόνια να έχω, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες να έχουμε τόσες απαιτήσεις όσο από τους άλλους. Μα όλα είναι σχετικά σε αυτήν την περίπτωση. Και αναλογικά. 4,5 χρόνια κυβέρνηση ο ένας, 21 χρόνια το ΠΑΣΟΚ, 20 Νέα Δημοκρατία. Είναι διαφορετικό πώς θα γίνει. Δεν έχουν ίδια ευθύνη. Έτσι. Αλλά λέω όμως σε ένα πολιτικό σύστημα δεν εξαιρείται κανένας. Όλοι βράζουμε στο ίδιο καζάνι, έτσι δεν είναι. Και εμείς οι πολίτες και εσείς. Έτσι. Είναι δυνατόν. Και να βάλεις ευθύνες σου και γενικά. Τα λέω γιατί έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Γιάννη, θέλω να σε ευχαριστώ. Πρέπει να φύγεις. Με επιτρέψεις να πω κάτι τελευταίο. Για καλό ή για κακό θα φύγεις τουλάχιστον. Ούτε για. Είναι κάτι, σημαντικό. Μου το είπε εμένα, θα σα το πω μετά. Παιδί μου, θες να μαρτυρήσεις τύπου άνθρωπος. Είπα, θα σα το πω μετά. Δηλαδή, για μισό λεπτό μόνο. Κατέβηκα στο χωριό μου σε μια αγροτική περιφέρεια όπως είναι η Ανατολοκαρνανία και τρόμαξα. Γιατί το λες? Γιατί συζήτησα με πάρα πολλούς, και εγώ και ο αδερφός μου που είναι γιατρός και τα λοιπά, συζητήσαμε με ανθρώπους της παραγωγής, αγρότες και κτηνοτρόφους. Δυστυχώς, όπως πάνε τα πράγματα, σε 5 χρόνια, 6, δεν θα υπάρχει παραγωγή. Γιατί? Αυτό το συζητήσουμε. Σου είπα πριν, όταν φεύγει το γεροκομείο από την Οριστιάδα και πάει στην Αλεξανδρούπολη. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Φύγανε και γέροι από τα χωριά. Δεν το έχετε καταλάβει. Δεν υπάρχει γεωργική ανάπτυξη. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Δεν υπάρχει πρωτογενής τομέας. Αν υπάρχει άνθρωπος, πώς θα υπάρχει πρωτογενής τομέας. Λοιπόν, Γιάννη, να σε ευχαριστήσω που ήρθες. Εγώ. Θα τα πούμε άλλη στιγμή. Ξέρω ότι έχεις μια λυμένη υποχρέωση και το ξέραμε από την αρχή. Και
να πας και να πάνε όλα καλά. Θα πάω σε διαφημίσεις και θα επανέλθω στο τελευταίο μέρος της εκπομπής με μία ερώτηση μόνο που θέλω να κάνω στην κυρία. Μισή ώρα. Τι μισή ώρα. Μισή ώρα ερώτηση θα κάνεις, θα μας τρελάσεις. Όχι, παιδί μου, θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επανέλθω μία ερώτηση για να απαντήσετε. Α. Στο τελευταίο μέρος, τι δεν κατάλαβες. Διαφημίσεις. Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας, είπα μία ερώτηση θέλω να κάνω. Ξεκινώ από εσάς, κύριε Μίλη. Τι είναι αυτό που προσδοκάτε σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση? Στις ευρωεκλογές. Ναι, αυτή είναι. Ναι, προς το παρόν, ναι. Γιατί το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών δεν θα αλλάξει τη σύνθεση της Βουλής. Σωστά. Αξιωματική αντιπολίτευση θα εξακολουθεί να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Κυβέρνηση θα εξακολουθήσει να είναι η κυβέρνηση. Άρα το επιχείρημα του Πρωθυπουργού για σταθερότητα είναι κύβδηλο. Αφού δεν θα αλλάξει η σύνθεση της Βουλής, δεν έχει νόημα. Είναι δικό του θέμα, γιατί με ρωτάτε εμένα, σας πω τι λέω Μητσοτάκη. Όχι, λέω το σχολιάζω. Δεν θα αλλάξει η Βουλή. Είναι λάθος πρόσωπο αυτό που ρωτάτε. Μάλιστα. Δεν θα σας πω, γιατί δεν είμαι συνομιλητής του. Λοιπόν, θα απαντήσει πάντως η κυρία Κελεσάθη μετά, είμαι σίγουρος. Ναι, ωραία. Εγώ σας λέω λοιπόν ξεκάθαρα τι είναι αυτό που προσδοκάτε. Γιατί ακούω που λέτε συνεχώς περί θα είμαστε η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση και η αξιωματική αντιπολίτευση και εμείς θα πρεσάρουμε την κυβέρνηση και θα κάνουμε και θα ράνουμε. Από τι αξιωματική πολίτευση, αφού δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Κύριε Χατζή, οι συσχετισμοί, όπως σας είπα και πριν στην πρώτη μέρα, γιατί και η πρώτη ερώτηση που μου κάνατε και η τρίτη, αφορά το τι περιμένει το ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα και ειδικά μέχρι τις ευρωεκλογές και μετά τις ευρωεκλογές. Πρώτη ερώτηση αφορούσε αυτό που είπε ο αρχηγός σας, ότι περί πολιτικής ήττας. Όταν υπάρχουν αυτή τη στιγμή κορυφαία ζητήματα, όπως της ακρίβειας, της στεγαστικής πολιτικής, τα αγροτικά, η ερημοποίηση, τα θέματα υγείας, τα οποία τα συζητήσαμε εκτενώς εδώ. Αυτό το οποίο προσδοκά ο κάθε Έλληνας πολίτης και αυτό το οποίο προσδοκά και το ΠΑΣΟΚ είναι να υπάρχει ένα τέτοιο αντίβαρο στο ελληνικό κοινοβούλιο, αλλά και εκτός κοινοβουλίου, στην κοινωνία, το οποίο να μπορεί να κρατάει κάποιες ισορροπίες. Θεωρούμε λοιπόν ότι με τη στάση τη δική μας, ειδικά τα τελευταία 2,5-3 χρόνια, έχουμε αναδείξει ένα διαφορετικό πολιτικό υπόδειγμα. Χωρίς εξάρσεις, χωρίς λαϊκισμούς, με ένταση εκεί που χρειάζεται, στα ζητήματα κράτους δικαίου, στα ζητήματα που υπονομεύονται οι θεσμοί μας στη χώρα μας. Και πάρα πολύ. Το έχουμε αποδείξει. Κύριε Βανίτη, η αντιπαράθεσή μας δεν είναι με εσάς. Είτε θέλετε, χαίρομαι γι' αυτό. Η αντιπαράθεσή μας δεν είναι με εσάς. Και δεν είναι τώρα ώρα να πούμε τι λέει ο καθένας για τη στεγαστική πολιτική σε αυτή τη χώρα και το πώς θα αναδεικνύουν τα μέσα ενημέρωσης. Εμείς λοιπόν έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα. Και από αυτά τα παραδείγματα, κύριε Χατζή, τι περιμένουμε από τον κόσμο? Να εκτιμήσει κάποια στιγμή αυτήν την συνεπή μας θέση και τη συνεπή μας στάση. Και θεωρούμε, όπως σας είπα και πριν, ότι αυτό περνάει μόνο μέσα από την ενίσχυση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Παράταξης. Και αν θέλετε την άποψή μου, την επόμενη μέρα, μετά τις ευρωεκλογές. Είναι η Δημοκρατική Παράταξη. Όσο ενισχυμένο. Ένα-ένα. ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής. Το ΠΑΣΟΚ, ο προοδευτικός χώρος, η παράταξη που είναι σήμερα στο ΠΑΣΟΚ και ευρύτερα στο ΠΑΣΟΚ. Οι υπόλοιποι πολίτες τι είναι? Ξέρετε, όλοι οι πολίτες. Να το πω ανάποδα. Όλοι οι πολίτες σε αυτή τη χώρα κάποια στιγμή ψήφισαν ΠΑΣΟΚ. Σχεδόν όλοι. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Και η μισή κυβέρνηση είναι ΠΑΣΟΚ. Οπότε λοιπόν φιλοδοξούμε την επόμενη των ευρωεκλογών όλοι οι πολίτες να έχουν μια κοινή στάση απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση. Και θεωρούμε ότι αυτό μπορεί να γίνει. Οι υπόλοιποι πολίτες που δεν ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ είναι αντιδραστικοί? Όχι. Δεν κατατάσσουμε εμείς τους πολίτες σε αντιδραστικούς και μη αντιδραστικούς. Άλλοι χώροι. Κύριε, το ΠΑΣΟΚ 14. Άλλοι χώροι. Πολύ ωραία, ευχαριστημένοι θα είστε. Χώροι. Όχι. Οι υπόλοιποι θα είμαστε ευχαριστημένοι όταν θα υπάρχει μια συνολική αλλαγή συσχετισμών. Και το ΠΑΣΟΚ για να μπορέσει να το πετύχει αυτό. Πού θα βοηθήσει αυτό την κοινωνία, εάν στις ευρωεκλογές εσείς πάρετε 18% και 15% ΣΥΡΙΖΑ? Ξέρετε, κύριε Χατζή, πού θα βοηθήσει? Ο Γιώργος Παπαδρέου πήρε 45 το 2008. Περίμενε. Πού θα βοηθήσει? Θα εμπεδώσει ένα διαφορετικό ζητούμενο αυτή τη στιγμή στην κοινωνία, όπου ξέρετε, οι ανατροπές θα γίνουν σε επόμενες εθνικές εκλογές. Οι επόμενες εθνικές εκλογές είναι σε 3 χρόνια. Ο κ. Χατζής πολύ σωστά λέει ότι στις 10 Ιουνίου δεν θα αλλάξει η σύνθεση της Βουλής. Όχι, δεν θα αλλάξει η σύνθεση. Όμως στις 10 Ιουνίου, εάν το ΠΑΣΟΚ είναι ισχυρό, με ισχυρό ποσοστό δεύτερο, να ξέρετε ότι η επόμενη τριετία θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για την πολιτική ζωή της χώρας εδώ στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και να πω και κάτι τελευταίο. Μιλάμε όλοι για τις ευρωεκλογές και λέμε για τα κορυφαία ζητήματα. Ο κ. Αρβανίτης είναι εδώ ευρωβουλευτής, γνωστός για τη διαδρομή του εκεί πέρα. Για ποιο λόγο
δεν δέχεται η σημερινή κυβέρνηση να γίνει ένα debate των πολιτικών αρχηγών για τα ζητήματα της Ευρώπης. Εδώ βλέπετε τι γίνεται με τα εθνικά ζητήματα. Ποιο debate θα γίνει? Ένα debate ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς. Έχω αποκαλέσει τον Μητσοτάκη, τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Κασελάκη. Είναι debate αυτό, είναι μια συζήτηση, μια ανοιχτή συζήτηση για τα ευρωπαϊκά θέματα. Γιατί το αποφεύγουν? Λένε ότι δεν έγινε ποτέ. Τώρα τα debate αυτά δεν έχουν βοηθήσει. Ξέρετε κύριε Χατζή, βοηθάνε αρκεί να θέλεις να κάνεις ουσιαστικά. Μόνο τον υποψήφιο δήμαρχο του Πασόκ βοηθήσαν εδώ στην. Βοηθάνε κύριε Χατζή. Δεν τον ήξερε κανείς και. Όλες οι συζητήσεις βοηθάνε, πόσο μάλλον ανάμεσα σε πολιτικούς αρχηγούς. Να μου επιτρέψετε σαν δημοσιογράφο να σας πω ότι δεν πρόκειται περί οπερέτας αυτό. Πάντως δύο φορές το έκανε ο κύριος Καραμανλής όταν ήταν πρωθυπουργός, και το 2004 και το 2009 υπήρχε debate για τις ευρωεκλογές. Και μετά ξεχάστηκε. Εντάξει, αυτή ήταν η επιλογή του. Η άλλη δεν είναι. Θέλω να πω γιατί το ξεχάσαμε μετά. Υπάρχει αμνησία. Υπάρχει αμνησία. Και δεν είναι καλό δηλαδή να συζητούν για τις ευρωπαϊκές εκλογές. Το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής. Όχι, περιμένετε. Το ερώτημα είναι το εξής, ότι αυτό που επιχειρείτε εσείς αυτή τη στιγμή, πέραν του ποσοστού που θέλετε να πάρετε, γιατί έχει αλλάξει κατά καιρούς τη στάση του ο κύριος Κασελάκης, άλλοτε λέει θα ανατρέψω τα πράγματα. Τέλος πάντων, αυτό είναι δικό του θέμα, δεν θα μπω σε αυτή την κουβέντα. Ας πούμε ότι πέρατε ένα ποσοστό που επιθυμείτε, που σας ικανοποιεί. 6 ευρωβουλευτές θα ήθελα εγώ, Τάκη. Ναι, 6 ευρωβουλευτές, εντάξει, το καταλαβαίνω. Αυτό το θέλετε για να αντιπαρατεθείτε με την κυβέρνηση ουσιαστικά. Όχι. Όχι γιατί, με συγχωρείτε, γιατί αυτό λέει ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέει? Ότι εμείς πρέπει να δυναμώσουμε για να ρίξουμε το Μητσοτάκη. Άρα το διακύβευμα των ευρωεκλογών δεν είναι η Ευρώπη, είναι να πέσει ο Μητσοτάκης. Μα μόλις τώρα είπε ότι θα πάρουν 25 με 26%. Άστον να είπε ότι θέλει. 6, δεν είπε ότι θα βγάλετε. Με το 20%. Να σου πω, με το νέο νόμο του κ. Μητσοτάκη που είναι άδικος, έχει τη δυνατότητα να πάρει και 5-1. Οπότε κοντά στο. Κοντά, ναι, εντάξει, εντάξει. Διάβασε τον νόμο. Λοιπόν, απαντήστε μου σε αυτό όμως. Σε αυτό ότι έχω δίκιο. Παρακαλώ, σε παρακαλώ. Απαντήστε μου σε αυτό που σας ρώτησα όμως. Πείτε μου. Σας ρωτάω. Δηλαδή το διακύβευμα, έτσι όπως το θέτει ο αρχηγός του κόμματός σας. Θέσω κι εγώ. Δεν είναι. Το θέτω. Όχι. Θα θέσω και εγώ πώς το θέτω. Μα δεν είμαι σχολιαστής. Είμαι πολιτικό πρόσωπο και έχω άποψη. Ναι. Από την άποψή μου. Μακάρι να την πείτε. Γι' αυτό ήρθα εδώ. Μακάρι να την πείτε. Δεν θα πήγαινα αλλού. Εδώ θα έρχομαι. Για να την πω. Άκου τώρα. Οι ευρωεκλογές, επαναλαμβάνω, κατά τη γνώμη μου και με την τύχη αυτή που είχα, που νιώθω ευγνωμοσύνη να το κάνω αυτό το ταξίδι, να το δω τι είναι αυτό, δεν είναι δημοσκόπηση με ευρωπαϊκούς πόρους. Βεβαίως θα παίξει ρόλο στα εθνικά ζητήματα. Δηλαδή, και όχι μόνο ποιος θα είναι δεύτερος, γιατί εδώ είναι μια λάθος στρατηγική. Δηλαδή, αν παλεύεις να είσαι δεύτερος, το είχαμε κι εμείς στον Απόλλωνα, πήγαμε άρθρα κατηγορία. Τοπικό. Ναι. Πρέπει να είσαι πρώτος. Αλλά εγώ το βάζω πιο συγκεκριμένα. Θα ήθελα λοιπόν να έχω 6 ευρωβουλευτές, το θέλω ορατό, να είμαστε ομάδα εκεί για να παίξουμε ρόλο συνθετικό σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά πράγματα που έχουν άμεση σχέση με τα ελληνικά, γιατί είναι η κοινή αγροτική πολιτική, είναι η ακρίβεια, είναι το προσφυγικό, είναι το κράτος δικαίου, είναι η καθημερινότητα του πολίτη. Είναι τα εργατικά δυστυχήματα, 186. Εργάτες έχουν φύγει στον χρόνο. Δεν μιλάει κανείς. Την ίδια ζωή. Εκεί λοιπόν παίζει ένα ρόλο. Τώρα, για να είμαι και ειλικρινής, 9 το βράδυ, που είναι και τα γενέθλιά μου, σου λέω για να μου στείλει το δώρο. Ναι, βέβαια. 9 Ιουνίου. Έχω κάτι μπουκάλια τσίπουρα από το. Χωρίς γλυκάνη σου. Όχι, χωρίς γλυκάνη σου. Θα ήθελα λοιπόν. Από ένα φίλο μου που είναι πάνω από τη Θεσσαλία. Εκεί που θα κληθούμε, όπου θα κληθούμε. Το βασικό ερώτημα. Το βασικό ερώτημα θα είναι οι νέες συνθήκες που δημιουργεί το αποτέλεσμα. Διότι δεν μπορώ να κάνω εγώ την πυθία. Τι θα γίνει αν ο Μητσοτάκης πάρει 31, τι θα γίνει αν ο Μητσοτάκης πάρει 28, τι θα γίνει αν ο ΣΥΡΙΖΑ πάρει 17, τι θα γίνει αν 23. Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Θυμήθηκα και μια υποψήφια που είχε βγει από ένα αυγό τώρα τελευταία. Αυτό λοιπόν είναι λάθος. Είμαι βέβαιος όμως ότι θα παίξει ρόλο στις εξελίξεις παντού. Διότι θα μπει ένα ζήτημα. Εγώ αυτό βλέπω από τις μέτρες, τις διαβάζω στις ποιοτικές. Για πρώτη φορά το σύνολο των πολιτών που δηλώνουν κέντρο δεξί και δεξί είναι ένα κλικ περισσότερο από αυτούς που δηλώνουν κέντρο αριστερή. Εδώ λοιπόν θέλει ένα κομβικό ερώτημα. Να δούμε πώς θα αλλάξουμε αυτό. Ένα κομβικό ερώτημα. Που επειδή είστε ευρωβουλευτής, γι' αυτό στέκουμε σε ακόμα. Και δεν. Είστε ευρωβουλευτής. Ακόμα. Ναι, ακόμα. Εντάξει, και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Λες. Λοιπόν, έτσι καταλαβαίνω. Είναι τώρα. Τον άλλο που ευχήθηκε στον ΠΑΟΚ να κερδίσει και αποκλείστηκε από παντού. Ελπίζω να εγώ δεν κάνω αυτή τη δουλειά. Εγώ είμαι γούρικος. Λοιπόν, τώρα. Ρωτάω το εξής. Εντάξει, να ψηφίσει το κόμμα σας, να έχετε 6 ευρωβουλευτές.
Το θέμα είναι ποιους έξι θα έχετε. Αυτούς που θα ένα λεπτό. Και ποια ποιότητα θα έχουν αυτοί οι έξι ευρωβουλευτές. Γιατί αυτό αφορά μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν αφορά στα άλλα. Όχι, φυσικά. Επειδή είστε εσείς ευρωβουλευτές εδώ, οι άλλοι δεν είναι. Πιστεύω ότι έχουμε ένα πολύ καλό ευρωψηφοδέλτιο. Γιατί εδώ υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βάλει υποψήφια να είναι ευρωβουλευτές και ξέρουν αγγλικά. Και. Πολιτική ξέρουν. Τη ζωή την ξέρουν. Ή έχουν σχέση με την κοινωνία. Μπορούν να εκπροσωπήσουν τα βασικά θέματα. Ωραία. Κυρία Γκελεστάθη, μια τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε και σε εσάς. Σας είπα και στην αρχή ότι οι δημοσκοπήσεις μπορεί να δείχνουν αυτό που δείχνουν, αλλά δεν ξέρουμε στο τέλος τα γη, γιατί μπορεί να υπάρχει και μεγάλη αποχή. Και αυτό είναι το χειρότερο σε αυτές τις περιπτώσεις, ώστε το περισσώσει λίγο η επιστολική ψήφος αυτό, το θέμα της αποχής. Γιατί... Ξέρετε, με ρωτούσες και για το θέμα της Άννα Μισελ Σιμακοπούλου και το παιχνίδι που έγινε με αυτό. Τώρα πάλι τα ίδια. Όχι, μου δεν πα τα διαβάσω. Άστο, αφού είπε τόσα ωραία πράγματα για την υγεία, γιατί να πει για την. Όχι, καλά. Να πας, σου δώσω μόλις τελειώσει εδώ να πει. Για το ΚΕΘΕΑ θα σου έλεγα, μα είχα. Για το ΚΕΘΕΑ, ναι, να πει. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε εσείς που βάζετε τον πύχη στο προηγούμενο αποτέλεσμα, γιατί λογικά θα συγκριθείτε με το προηγούμενο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών που ήταν 33,1%. Εγώ νομίζω ή ότι πιστεύετε είναι... ότι θα έχετε μια αυξητική τάση μέσα σε όλο αυτό το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στη χώρα. Εγώ νομίζω ότι είναι σωστό να συγκρίνουμε ομοειδή πράγματα. Ναι, εννοείται. Ναι. Και εγώ συμφωνώ σε αυτό. Ως εκ τούτου, η λογική λέει ότι πρέπει να συγκρίνουμε ευρωεκλογές με ευρωεκλογές. Δεδομένου ότι οι ευρωεκλογές, καλώς ή κακώς, έχουν κάποια ειδικά χαρακτηριστικά. Όχι, καλώς ή κακώς έχουν άλλα χαρακτηριστικά. Υπάρχει μια αυξημένη αποχή, δυστυχώς. Καταγεγραμμένη διαχρονικά. Υπάρχει μία χαλαρή ψήφος, καταγεγραμμένη διαχρονικά, επίσης κακός. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι δεδομένα τα οποία πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Άρα δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Τώρα, προφανώς, αυτή η συζήτηση που πρέπει να γίνει, και σε αυτό συμφωνώ με τον κύριο Αρβανίτη, είναι η συζήτηση της ουσίας για την Ευρωβουλή και για τα διακυβεύματα τα οποία τίθενται. Τώρα, το εάν μπαίνει και θέμα σταθερότητας, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το έβαλε ο Μητσοτάκης, όπως εσφαλμένα είπατε και εσείς, κύριε Αρβανίτη, και ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Είναι, όπως σωστά επεσήμανε ο κύριος Παπαδημητρίου προηγουμένως, κάτι το οποίο έβαλε πρώτος ο Κασελάκης, και ο Μητσοτάκης απλώς σήκωσε το γάντι και είπε ότι αν θέλετε να μπει και θέμα... Μα δεν θα είναι μήνυμα, κυρία Γκελεστάθη, οι εκλογές και τις προσωπικές κατευθύνσεις. Άστε να ψηφίσει ο λαός και μετά θα ερμηνεύουμε το μήνυμα. Όταν το λες πριν. Σου λέω, στείλε την απάντησή σου σε αυτή την πολιτική και ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Εν πάση περιπτώσει όμως, ο Κασελάκης αυτό το οποίο είπε. Κύριος Κασελάκης, μην το λέτε ο Κασελάκης. Είπα και ο Μητσοτάκης πριν. Κύριος, είναι πρωθυπουργός της χώρας. Γιατί πρέπει να λέμε το κύριο. Σε όλες τις χώρες. Ή λες ο πρωθυπουργός ή λες ο κύριος Μητσοτάκης τώρα. Ξέρει από λίγο. Τώρα μην κάνουμε αυτή. Εγώ ξέρω ότι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης τους λένε κατευθείαν τους ανθρώπους. Το κύριος. Δεν θες. Εντάξει, ακούσε τον Μπάμπη. Άμα δεν θέλει ο Μπάμπης. Άμα δεν θέλει ο Μπάμπης, εγώ θα το αλλάξω. Ελάτε, κύριε. Εμένα βρήκατε. Λοιπόν. Ο αρχηγός λοιπόν της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για να μην σας τον θίξω, παρότι. Ο Λεβέντης, όπως είπε και ο Άγιος εκεί στην Κέρκυρα, ο Λεβέντης. Παρότι το σεβασμό στο τέλος της ημέρας τον κερδίζουν οι άνθρωποι και με τη χιδιότητα με την οποία πολιτεύεται ο κύριος Κασελάκης, την κλιμακούμενη, την οποία κάθε μέρα φροντίζει να την τερματίζει όλο και περισσότερο. Λέτε αυτό το πράγμα. Γιατί όταν λες οι υπουργοί σκοτώνουν τα παιδιά, έχεις κάνει. Ο κύριος Αρβανίτης ξεκαθάρισε. Ξεκαθάρισε, αλλά δεν πάβει να το έχει πει όμως ο αρχηγός του. Καλά, τι φταίει ο κύριος Αρβανίτης. Δεν είπα ότι φταίει. Λέω ότι σε κάθε περίπτωση πάντως και τον σεβασμό. Για κύριε Στάδη, ξέρετε την χειρότητα. Τον κατακτάνε. Για 7 οικογένειες να μην βρίσκουν το δίκιο τους. Αυτό πώς προκύπτει ότι. Ούτε 104 συγχωρείτε, ότι 104 στο μάτι. Συγχωρείτε, ότι δεν το βρήκαν το δίκιο τους, από πού προκύπτει. Γιατί η δίκη δεν έχει γίνει ακόμα. Όχι, δεν έχουν τα στοιχεία. Όταν θα γίνει η δίκη. Με ποιους. Πάμε σε επανάληψη. Όταν θα γίνει η δίκη, να πούμε αν το βρήκαν πάμε το δίκιο. Σε επανάληψη. Τους, όταν θα έρθει ο κύριος Καραμαλής. Οι άνθρωποι για το μάτι δεν το βρήκαν το δίκιο τους, που ευελπιστώ ότι με την έφεση η οποία έχει ασκηθεί τώρα στην απόφαση θα το βρουν κατά κάτι περισσότερο. Δεν το βρήκαν. Αφενός δεν το βρήκαν αφενός, γιατί
Γιατί? Με τη διαδικασία η οποία ίσχυε τότε, κάναμε 6 χρόνια για να πάμε σε δίκη. Σχέση και, αυτό και με την απόφαση. Και αφετέρου έχει μία σχέση. Καμία. Πέστε στα μαλακά. Έχει μία σχέση και αυτό. Και αφετέρου, γιατί οι ποινικοί κώδικες που μας άφησε είναι πρίκα ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τσάλεξε ο κύριος Τσιάρας. Φεύγοντας μία εβδομάδα με πρεμούρα πριν τις εκλογές του 19. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Επιτρέπουν θερμά, να πέφτουν όλοι στα μαλακά. Κυρία Αγγελεστάθη, ευχαριστώ θερμά που. Κυρία Αγγελεστάθη, κλείσαμε. Δεν υπάρχει. Να, πάντως, ας απαντάγατε στο ερώτημα. Δεν είναι. Απάντησα στο ερώτημα, εντάξει, αλλά okay, αφού τέθηκαν και άλλα στο μεταξύ, τι να κάνω, τι να κάνετε, μείνω βουβή. Ναι, όχι να μείνετε βουβή. Λέω, να σας ευχαριστήσω που ήρθατε, ναι, μπράβο. Σήκωσε το γάντι ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Πρωθυπουργός. Εύχομαι καλή προσωπική επιτυχία, σε εσένα προσωπικά. Ευχαριστώ. Κύριε Μίλη, σας ευχαριστώ θερμά που ήρθατε. Με την ανάληψη των νέων καθηκόντων σας στο ΠΑΣΟΚ. Θα να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα, γιατί είναι το μεγαλύτερο που αναφώσουμε. Τα πάμε, ναι. Τα πάμε, γιατί έτσι και πέσουμε σε τίποτα χέρια, καταλαβαίνετε τι έχει. Είπατε να και αυτά που έγιναν στο Λαϊκό. Ναι, δεν είπα Λαϊκό εγώ, δεν είπα καν νοσοκομείο. Το είπα εγώ. Εσείς τι είπατε, δεν ξέρω. Εγώ νοσοκομείο δεν ονόμασα πάντως. Ευχαριστώ και το. Θα το αποκαλύψει αυτό, δεν μπορεί να μείνει έτσι αυτό. Έχω φωτογραφίες. Όπως θα αποκαλύψω ποιος την έστησε στη Δούρου στο μάτι. Αυτή την εκπομπή θα ήθελα. Άρχει και άλλη εκπομπή μετά. Έτσι, ποιος της την έστησε. Θα σου πω μετά. Πάμε τώρα για διαφημίσεις και αμέσως έρχεται ο Μάνος Ορίστε. Αν δεν πάμε σε διαφημίσεις, πάμε κατευθείαν. Κατευθείαν, Νυφλής. Πάμε κατευθείαν, Νυφλής. Εντάξει ρε παιδιά, εντάξει, καλή νύχτα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη και τα αρέστα. Γεια σας.